Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ με τον Πασχάλη Καμόρα στο αθλητικό Μετρόπολης. Στα προβλήματά σου σε κυβερνάνει, έλα μωρέ μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα χρειάζεσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλος όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Δεν σ' αγαπήσανε, ρώτησα και έμαθα. Πουλιές ολόκληρη, μα και σε οικόπεδα. Με ζήτες πάντα ένα τσούρμα από κολόπεδα. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Σε δέρνει το όνειρο και στάσεις αίματα. Τα χάσες όλα, σελίδα ολόλευκη. Κάποτε ήταν η ζωή σου γαλανόλευκη. Καληνύχτα Ελλάδα, δεν σε κοιμήσου. Δεν χωράω στο ίδιο σπίτι μαζί σου. Καλημέρα όταν σου είπα πριν χρόνια. Ήδη μυρίζει η φτηνή σου κολόνια. Καληνύχτα Ελλάδα, δεν σε κοιμήσου. Η ζωή μου έξω από τη ζωή σου. Γιατί έγινε και σου φέρε πόντο. Το καθρέφτη κοίτα εσύ φταίς και πόντο. Δύσκολη η σχέση με τον άριστο. Και προτιμά σου ένα instant με τον αχάριστο. Γνώμη για όλα έχει στο μικρό σου σαλονάκι. Και θες μερίδι από το χρυσό τη άνα σκορακάκι. Ήσουν παιδί του Ανδρέα, μάδια σαν οι τσέπε σου. Γονάτισε λοιπόν μπροστά στου ευρωκλέφτε σου. Βρίσε τον ύβο, ανησυχάζει αυτό τα μέσα σου. Κι έτσι γλιτώσει από το ξύλο η γυναίκα σου. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Δεν σ' αγαπήσανε, ρώτησα και έμαθα. Σημάδι μου ήσουν, σημάδια γέννησες. Που πήγαν όλοι αυτοί οι ήρωες που γέννησες. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Άδεια τα μάτια, κάτω τα βλέμματα. Χάνω τον έλεγχο, χάνω την πίστη μου. Μα ό,τι κι αν γίνει θα σε πάντα το κορίτσι μου. Ελλάδα, πες σε κοιμήσου. Καλημέρα όταν σου we'll be right back.
ready? Are you ready now? Είναι να μιλήσουν επάνω. Επάνω πρόκος. Σε χαρακτήρια. Τηλεφωνώ από το Κέντρο Επαναστατικών Ερευνών, την πνευματική πατρίδα του Τζεγκεβάρα, τη Μεγάλη Εβοσμάρα. Πότε γεννήν αυτό. Ο φίλος μας ο Αλκατράς που λέει για κολυβητήρα και τέτοια. Oui. Για το Σάββατο, αριστερά. Ναι, το πώς το λέμε, το θέλουμε από το. Άλμπατρος, βρε, Άλμπατρος. Εγώ πώς το λέω, Αλκατράζ. Αλκατράζ, τώρα έκανε ρε φίλε φυλακές. Να μην το πω τώρα αλλιώς. Όχι, μην το λες, άστα. Απορούμε, δηλαδή, πώς αυτός ο σταθμός, δηλαδή, εσείς εκεί πέρα τον έχετε και εμείς δεν τον έχουμε. Στα τέσσερα. Μακεδονία σκέτο. Εσείς κύριε Μπαλαούρα θα το απορρίπτατε πλήρως. Εγώ προσωπικά όχι. Φρουρά! Η φρουρά που είναι! Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και καλή βραδιά. Καλώς ήρθατε, ώρα για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα, πίσω από το μικρόφωνο. Εξαπεραντίας, η κορυφαία στιγμή που μπορώ να ανακοινώσω το όνομα αυτού του παγκόσμιου ηχολήπτη, έτσι της κλασικής συνωμοταξίας των λαθροϊχοληπτών, Εμίλιος Χατζηλοκούμης. Καλησπέρα σύντροφε. Και εσύ σύντροφος, φίλε, έχουμε και εμείς συντρόφια εδώ πέρα, δηλαδή. Σύντροφος εγώ, σύντροφος εσύ. Εντάξει. Έχω την εντύπωση ότι είμαστε λίγο πριν την Κεντρική Επιτροπή. Δηλαδή να πάμε σαν σύνεδροι. Τώρα αύριο μεθαύριο δεν ξέρω, μπορούμε να πάρουμε και καμιά θέση, γιατί αν ψηφίζεις αριστερά, φίλε, όλο και κάποια θέση θα πάρεις. Τώρα, κάτσε φίλε, αν αναλογιστείς ότι εδώ υπήρχαν τρεις θέσεις. Πρόσεξε, φίλε, δεν έχουν αλλάξει ακόμα τα πράγματα, Εμίλη. Υπήρχαν τρεις θέσεις μέσα στο στούντιο, έχει μείνει μία. Τι δεν καταλαβαίνεις, ρε φίλε. Όπα. Πού πήγαν οι άλλες δύο, οι θέσεις, κάπου πήγανε. Να φύγετε, κύριε, να πάτε αλλού. Στο ΣΥΡΙΖΑ πήγανε, μας αφήσανε μία για μας, δηλαδή και καλά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί, όσοι ήθιστε, με το τελευταίο δύο ώρο της ημέρας εδώ. Με διάφορα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν. 2-0 για πώς την. Γκολ! 2-0 για την Νάπολη. Νάπολη διευρύνει με τον Φαμπιάν Ρουίζ. Τι διαμάντη μου βέβαια, για κατευθείαν 2-0. Η Νάπολη τσακπάτη την Σάλτσμπουργκ. 1-0 προηγουμένως η τεράστια και μεγάλη Βαλένθια την Κράσνονταρ. Η Τσελσέα με την Δυναμό Κιέβου είναι επίσης στο 1-0 μόλις, έτσι, με τον γνωστό άγνωστο από την Βαρκελόνη, Πέδρο, έτσι, ο οποίος ανήκει και αυτό στο σκορ μαζί, όλοι μαζί μπαίνουν τα γκολ, σοριδόν. Βέβαια, μπήκαμε στην εκπομπή, επόμενο είναι, τι, αν μπαίνουμε στη Μαυρόκατα του Σαρόπουλου τώρα, θα μπουν γκολ, δεν μπαίνουν. Εμένα ρωτάς. Εσένα όχι, δεν λέω, απλά το είπα, έτσι, για να το πω. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας, 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, στο Facebook, στην επίσημη σειρά του σταθμού, Μετρόπολης 95.5. Βλέπω μια εδώ στο Facebook, βλέπω κάτι πράγματα, ο οποίος... Facebook, να... εσύ! Ναι, όχι, το... την... με φουπέρι... Facebook, να... εσύ! Ναι. Αυτό, είναι, υπάρχουν... Ναι, τρεπίση. Εντάξει, ρε τρεπίση, δεν είπαμε τίποτα. Από στιγμή που υπάρχουν Facebook παντού... Απλά πράγματα. Να ξέρετε όμως, παιδιά, να κάνετε ότι κοιμάστε όταν και δεν σας παρακολουθούν. Μας παρακολουθούν. Καταλάβατε! Δηλαδή, σκέφτεσαι, ρε φίλε, να είχαμε χούντα.
Το να πει ποια είναι η διαφορά τη Χούντα. Ναι, ποια είναι η Χούντα, α πούμε τώρα, έτσι. Δηλαδή, πιστεύει ότι μα παρακολουθούν οι Ελευθέροι, Εμίλια. 99%. Παίρνετε τι απαντήσει σα. Καλά, μα παρακολουθούν, ρε φίλε. Δεν ανησυχεί κανένα. Ή το έχετε βιώσει πλέον και το θεωρείτε δεδομένο, α πούμε. Σα πειράζουν κάτι άλλο. Τα σύμβολα σα πειράζουν. Τα δίθεν σα πειράζουν. Η τάχα μου δίθεν σα πειράζουν. Τι μου λέτε. Η πραγματικότητα δεν σα πειράζει όμω. Δηλαδή, να σα παρακολουθούν. Τώρα μαθαίνω ότι συνελήφθη λίγο πριν πω μέσα στο στούντιο, εδώ στην γωνία, 17 Νοέμβρη, που λέγεται η οδός. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα την αφήσουμε 17 Νοέμβρη, δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει. Δεν το συζητώ! Ούτε εγώ, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει. Τέλος πάντων, συνελήφθη ένας κυρίες και κύριοι εκεί, ο οποίος κατήχε, μάλλον βρέθηκε στην κατοχή του, μικροποσότητα μπουγάτσας. Γίνονται βέβαια γίνονται έρευνες για τους συνεργούς αυτού που τον πιάσανε. Έτσι λίγη σκόνη είχε πάνω του από την κρέμα και το συλλάβανε τον άνθρωπο. Δηλαδή σκέψου τώρα τι γίνεται εδώ, Εμίλη, έτσι. Να τα λέμε και αυτά, Εμιλιάκο μου, να μην ξεφαμόμαστε. Δηλαδή δεν έχει φίλε, το φτιάξα εγώ. Σε πειράζει τώρα, αυτό σε πράζ. Δεν κατάλαβα. Τι δεν καταλαβαίνει. Εσύ δεν καταλαβαίνει. Σήμερα πιο κάτω, εδώ σε 17 Νοεμβρίου. Πού είναι, είπαμε, πιο κάτω, πού έχει το μπουκατσατζίδικο. Κάτι είναι, σαν κάτω, από εδώ κάτω. Δεν στρίψει εδώ πέρα κάτω δεξιά. Δεν έχει την μπουκατσατζίδικα. Εντάξει, ρε φίλε, μπουκάτσε πουλάνε. Αυτό που πουλάει μπουκάτσα, πώς λέγεται. Συνεργείο αυτοκινήτων. Ο στραβό λαιμό ή το στραβό φτιάρι, σε παρακαλώ, ρε φίλε. Άσε, δεν έχει σημασία. Πουλάει και μπουκάτσε, μπουκατσατζίδικο είναι. Λοιπόν, δεν είναι αυστηρά μπουκατσατζίδικο, πουλάει και άλλα πράγματα. Εντάξει, δεν μπορεί να ζει πουλώντα μπουκάτσε, φίλε. Εκτός αν, εκτός αν οι μπουγάτσες περιέχουν άλλα πράγματα μέσα. Τυχαίο! Δεν νομίζω. Εσύ δεν μου πεις, αυτό δεν το ξέρω. Απλά το συνέλαβαν τον άνθρωπο για μικροποσότητα. Έτσι για να τα καταλαβαίνετε το τι συμβαίνει. Δεν μπορεί να μείνει ήσυχος άνθρωπος, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν πάει ο νους μου σε αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Δεν ξέρω και σε εσάς βέβαια. Εγώ πιστεύω ότι εσείς δεν είστε και πολύ ενδιαφερόμενοι. Δηλαδή δεν το έχετε πάρει πολύ ζεστά. Τους έχει διαφθείρει διαφθορά πλήρως. Πλήρως, δεν πει τίποτα διαφθείρει πλήρως. Αλλά θεωρώ ότι εντάξει, την έχετε ψηλό αποδεχθεί την όλη κατάσταση. Γι' αυτό και είσαστε σε αυτή την κατάσταση στην οποία είσαστε και βρίσκεστε. Και θα συνεχίσετε να βρίσκεστε. Λοιπόν, ωραία τα πράγματα, έτσι. Σήμερα το πρωί, παιδιά, ειλικρινά ήμουν πάρα πολύ εκνευρισμένος. Έβλεπα αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει με το μάτι. Νομίζω ότι το πιάσατε το υπονοούμενο. Εσύ το έχεις πιάσει καλά το υπονοούμενο. Λέει και είχα λέει και εγώ τη μαμά μου. Πρόσεξε, δεν ξέρω αν ακούσατε τις δηλώσεις Ψινάκη. Το βράδυ λέει τη καταστροφή. Είχα και εγώ λέει τη μαμά μου λέει στο σπίτι. Με πήρε τηλέφωνο. Αλλά ο κύριος Ψινάκης ήταν σε ένα πάρτι με μαλαπέρδες στην Μύκονο. Αυτός όμως η μαμά. Άσε μας κουκλίτσα. Μας πήρε η μάνα στο τηλέφωνο και εσύ τι έκανες. Α, μαμά, εδώ είμαι εγώ τώρα. Τι πλάκα, ρε φίλε. Τι είναι αυτό που πάμε γιατί κοντεύουν να βράσουν τα ροβίθια, μαμά. Δεν βράσανε 100 ψυχούλες, φίλε. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνεχίζουν αυτό το κρεσέντο αηδίας και ανηθικότητας, ο οποίος διακρίνει τελικά τους ανθρώπους αριστεράς. Και συγγνώμη που το λέω και το γενικεύω, διότι αυτή την περίοδο ευτυχώς. Έτσι δικαιώνεται ο Ανιέλη, ο οποίος κάποτε είχε πει. Ο Τζιάνι Ανιέλη, έτσι, Fiat. Ο τον τρόμο και καλά. Λοιπόν, που έλεγε ας πούμε ότι υπάρχει ένα είδος αριστεράς που δεν μπορεί να τα περάσει δεξιά. Ή η δεξιά δεν μπορούσε να τα περάσει, τώρα τα περνάει αριστερά και ούτε καθεξής. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Και φαντάζομαι ότι σε όλους μας πλέον έχει καταδείξει αριστερά. Όσους και αν πειράζει που είναι αριστεροί, δεν με ενδιαφέρει καθόλου να αλλάξετε. Να γίνετε έξω αριστεροί. Σαν πως που είστε αριστεροί, τι είστε, original αριστεροί. Καρεκλο αριστερή είστε προφανώς. Είχατε μια έλλειψη και δεν έχω μαζί μου εκείνο πάλι. Το ξέχασα να το πάρω και το τέτοιο. Αυτό το βρω, δεν μπορεί να το βρω. Λοιπόν, μας κατέδειξε λοιπόν τι σημαίνει αριστερά το να είσαι στην κυβέρνηση. Να διακατέχεσαι από ανίκανους ανθρώπους, να υπάρχουν συστήματα, μάλλον συστηματικά ψέματα να το πω, να υπάρχει ένα σφυροκόπημα προπαγάνδας. Να υπάρχει ένα μίσος για τον οποιονδήποτε άλλο δεν συμφωνεί μαζί τους, είτε με οποιονδήποτε τρόπο γίνεται αυτό το πράγμα, να υπάρχει μια εγγένεια μορφωσιά ή να υπάρχει ένα θράσος απίθμενο, να βγάζεις μια κακία χωρίς προηγούμενο, να έχουν καεί, να φταίνε όλοι αυτοί που φταίνε για το ότι έχουν καεί. Γκολ! Βαλένθια! Διευρύνει το σκορ, έτσι κύριε Σιμώνα. Δεν με ενδιαφέρει. Ωραία, 2-0, αφού δεν σε ενδιαφέρει. Λοιπόν, να υπάρχει αυτό το θράσος, να υπάρχει μια ασέβεια στους θεσμούς και αυτό καταδεικνύεται ακόμα και από τους εκπροσώπους που βρίσκονται στα κανάλια και μεταφέρουν την εικόνα της κυβέρνησης στο θέμα του
ματιού. Και τι έχει να κάνει, ότι φταίει η αναρχιδόμηση, κυρίες και κύριοι. Καλά τον είπε τον άλλο να το αϊγαμιού το υπαλληλάκι της κυβέρνησης. Τον γνωστό δημοσιογράφο, ο οποίος ακόμα και την ίστατη στιγμή που η γυναίκα βγάζει τον βρασμό της πραγματικά σε αυτά που έχουν συμβεί και σε αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτό το κράτος να το κάνει τρομάρα τους, κράτος έτσι που το έχουν καταντήσει, ακόμα και μετά τις δηλώσεις όταν κλείνει η γυναίκα του λέει αγαμιού και πετάει το μικρόφωνο, αυτός βρήκε να βγάλει χολή, φίλε. Αλίμονο λέει να απαντήσω σε αυτούς εδώ πέρα, λέει και τα λοιπά. Ποιος αυτός. Τέλος πάντων, εσείς τους κρίνετε, εγώ απλά τους αναφέρω. Υπάρχει ένα, υπάρχει ένα απίθμενο μίσος και δεν ξέρω από πού πηγάζει αυτό το μίσος. Προφανώς επειδή οι άλλοι ήταν πιο κερδισμένοι από αυτούς. Ενδεχομένως. Έτσι, αλλά αυτά υπάρχει λόγος, υπάρχει και επίλογος, υπάρχει και λύση σε αυτά τα προβλήματα. Και σε αυτά θα πρέπει να τα εστιάσετε εσείς, γιατί θα φτάσετε κάποια στιγμή που θα πρέπει να αποδείξετε τελικά αν όντως όλα αυτά τα οποία συνέβησαν ή συμβαίνουν καθ' όλη τη διάρκεια να κρίνετε επαρκείς. Δηλαδή, τα ξέρω όλα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Κυρία Δούρου, αυτό το παράδειγμα δεν είναι μόνο πολιτικό, είναι και αθλητικό. Έχουμε λοιπόν ένα παράγοντα, γιατί είναι παράγοντας, κυρία Δούρου. Ούτε τζικό σας θέλετε να πείτε, όπου θέλετε να πείτε, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, θα πούμε όμως την κυρία Δούρου, η οποία πανηγύριζε το 2016 με τις φωτιές, οι οποίοι δεν κάψανε κανέναν, τα λένε οι ίδιοι τους, αλλά και τι έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια, με αποτέλεσμα να πνιγούν 25 από κακούς χειρισμούς, να καούν 100 επίσης από κακούς χειρισμούς και το καθεξής. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δεν έχει την ευτυχία, την ηθικότητα, αν θέλετε να το πάρουμε και αυτό. Βέβαια, το ήθος και αριστερά είναι λίγο παράλληλα αυτά. Δεν συμπίπτουν. Κάποια στιγμή μπορεί να συμπίπτουν, αλλά έχουν την εντύπωση ότι θα είναι μπασταρδεμένη φάση. Τέλος πάντων, και επειδή δεν υπάρχει. Έκανε λάθο ερώτηση. Άκου τώρα τι σε λέω, Γκορέ. Κάτσε πρέπει τώρα να σε πω τώρα να παθέσει και πέντε πράγματα. Εσύ δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Σε πω εγώ πώ είναι η πραγματικότητα τώρα. Και λέω τώρα, εγώ απευθύνομαι σε εσά. Έναν άνθρωπο ο οποίο έχει την εποπτεία όλη αυτή τη κατάσταση. Και του χρεώνεται, σε εισαγωγικά του χρεώνεται, η νεκρή στη Μάνδρα και η νεκρή στο Μάτι από την ανεπάρκεια διαχείρισης κρίσεων. Πώς είναι δυνατόν αυτός να μην έχει αντιληφθεί την ανεπάρκειά του, ρε φίλε? Πώς είναι δυνατόν η κυβέρνηση να σιωπά, η οποιαδήποτε κυβέρνηση, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είναι αριστερά δεξιά. Πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει κάποιος, ρε παιδί μου, να τη τραβήξει το αυτή και να τη πει βάτε πάρε τον μπούλο από εδώ, ρε. Πρέπει να κάνουν 150 τώρα, γιατί έτσι πάει αρθριστικά δηλαδή. Είναι αυτό το πράγμα δηλαδή σε σοβαρή χώρα? Πού μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα και να μην υπάρχει κάποιος με ευτυχία να γυρίσει και να πει ρε φίλε φτάνει. Κάτσε λίγο στην άκρη. Ανταυτού η κυβέρνηση, γι' αυτό σας είπα ότι βγάζουν οι άνθρωποι έναν εκφυλισμό, μια τρομοκρατία, ξαναεπενδύει στο όνομα της κυρίας Δούρου, η οποία δεν έχει να δώσει τίποτα στην περιφέρεια. Ας όψε το Μαρινάκης που την έβγαλε, για να τα λέμε και αυτά, γιατί σας τα είπα από τις προηγούμενες μέρες, σας τα είπα απ' έξω, απ' έξω. Τώρα θα σας πω κι άλλα. Κρατηθείτε λοιπόν. Ας όψε λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης που την έβγαλε, γιατί έτσι λέγανε οι φήμες, ότι επειδή ήταν στραβωμένος με τον Σαμαρά. Σας είπα και εδώ που είναι στραβωμένος και ο Καραμαλής με το Μητσοτάκη, έτσι. Δεν τυχαίο ότι για όλα τα σκάνδαλα τα οποία συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα, η μόνη πενταετία είναι χειρότερη που δεν ακούγεται. Αυτή είναι του κυρίου Καραμαλή. Κάνω λάθος. Διακυβέρνηση Καραμαλή της Νέας Δημοκρατίας. Κάνω λάθος. Τα χαρτιά άλλα λένε και τα νούμερα λένε άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν, καλό είναι να μπαίνετε σε μια φάση αντίληψης το τι συμβαίνει ακριβώς και για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Παραδείγματος χάρη, σας έδωσα δύο πάρα πολλά. Και εδώ ήταν στραβωμένος. Και ο στραβωμένος ήταν και ο Κωστάκης, ήταν στραβωμένος με τον Σαμαρά. Τι έκανε, ψήφισε Τσίπρα. Γιατί όμως ψηφίζει Τσίπρα? Ψηφίζει Τσίπρα για να αποκτήσεις μια ασυλία, υποτυπώδη ασυλία. Και τώρα βέβαια στο ενδεχόμενο ότι η Νέα Δημοκρατία θα βγει, θα έχουμε άλλα πράγματα, παιδιά, να ξέρετε. Θα πάει αλλού. Θα το μάθω κι εγώ, γιατί δεν το γνωρίζω. Θα το μάθουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, όλο αυτός ο ρεβαζισμός που υπάρχει, όλο αυτό το κατακρεούργημα της κοινωνίας, η συνεχιζόμενη λέλαπα ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλουν να φύγουν με κανέναν λόγο, να είναι απροκάλυτοι και να. Το χειρότερο. Να λένε ότι δουλεύει η δικαιοσύνη. Ετοιμάσου! Σε δουλεύουνε ψηλό γαζί, φίλε. Επειδή λέει βγήκε γρήγορα το πόρισμα, έχουν συνηθίσει να το βγάζουν μετά από 1-2 χρόνια, γιατί κερδίζουν μισθό με αυτά τα πράγματα.
δεν έχουν να σου πούνε τίποτα κάτι καλό. Δεν έχουν να σου πούνε κάτι ενώ καλό. Ενώ ο Αλέξης αυτή τη στιγμή είναι πάνω σε ένα τρακτέρ. Είναι προς στην εθνική οδό Λαμίας Αθηνών και μαζί. Μπράβο. Το τρακτέρ δεν είναι χωρίς ρόδες όμως. Ήταν ομοίωμα. Ξέρεις αυτά τα φωτοσόπ που κάνετε κτλ. Δεν έχουν να σου προσάψουν τίποτα. Κάτι καλό δεν υπάρχει. Λέει η έξοδο στις αγορές. Δύο φορές να σηκώνει. Δεν περιμένουν στα σύνορα να σταματήσουν το χιόνι για να έρθουν. Η Πορτογαλία δανείζεται με ούτε 1%. Η οποιαδήποτε χώρα στην Ευρωζώνη δανείζεται κάτω από 1,5%. 2,5% το ανώτερο είναι στην Ιταλία. Και εμείς με 4% πανηγυρίζουμε την έξοδο στην αγορά. Πουλήστε κι άλλο, ρε. Κι άλλο Μακεδονία πουλήστε. Πουλήστε και τα Δωδεκάνησα. Κάντε και την Αλβανία. Πάρτε λίγο τη Θράκη να κρατηθείτε κι άλλο στις θέσεις σας. Πού οδηγεί αυτό να μείνετε στις θέσεις σας? Θα σας ξαναψηφίσουμε. Τι θα κάνετε είναι ο σκοπός που δεν κάνετε τίποτα. Γιατί δεν μάθατε ποτέ στη ζωή σας να κάνετε τίποτα. Έχεις έναν πρωθυπουργό ο οποίος δεν έχει κάνει ποτέ στη ζωή του τίποτα και από τον θυμό του το 2015 ο Έλληνας, επειδή θυμίζεται ότι είναι μαλάκα στο κεφάλι όταν είναι να ψηφίσει να κάνει να ράνει, δεν είναι βρισιά. 15 φορές θα το πω. Μάθε τη λέξη τι σημαίνει. Και μετά θα με κάνεις νόημα και ευχαριστώ πάρα πολύ που με συγκρατείς, γιατί ήμουν τώρα έτοιμος να πω κι άλλα από πίσω. Για να καταλάβεις τι σημαίνει, πλήρωνε τώρα. Και πρέπει να τον ξαναψηφίσεις. Δεν πρέπει. Πρέπει. Τι θέλει, μόνο αυτή. 115 νεκροί από τη γρήπη. Κανένα σας δεν μιλάει. Να μην μιλάτε. Κάντε πως κοιμάστε, γιατί ούτως ή άλλως κοιμάστε. Διάλειμμα. Είμαστε, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε για να δούμε τι. Δεν έχουμε καμία μεταβολή σε τίποτα. Έχουμε και λέμε
Τσελσέα Δυναμό Κιέβου 1-0, Νάπολη Σάλτσμπουργκ 2-0, καθώς επίσης και το Βαλένθια Κράσνονταρ επίσης 2-0. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και στην επίσημη σελίδα βέβαια, το οποίο γίνεται να έχετε πάρα πολύ ωραία συμπεριφορά, αυτό μου αρέσει, είναι ενδεικτικό του επίπεδου το οποίο υπάρχει. Λοιπόν, που είχαμε σταματήσει, φίλε, είχαμε σταματήσει όλα αυτά τα κακό σκήμενα τα οποία υπάρχουν και δυστυχώς αυτά μας συνοδεύουν είτε στην καθημερινότητά μας, αν παρακολουθήσετε ό,τι σε σχετίζεται με το οτιδήποτε καινούργιο υπάρχει, με την ενδεχόμενη σε τα μας, ας πούμε, νέα τάξη πραγμάτων, νεοταξίτες και όλα αυτά εδώ πέρα. Το μόνο... Και έμεινε εσύ ακόμα. Όχι, δεν έμεινα. Έμεινα στις αλλαγές, ας πούμε. Δηλαδή, η μόνη αλλαγή που μπορεί να γίνει και έχει γίνει είναι στα ονόματα. Δηλαδή, άλλαξαν ονόματα τα υπουργεία, άλλαξε όνομα τα Σκόπια. Είναι μεγάλη επιτυχία τη ελληνική κυβέρνηση αυτή εδώ πέρα και πιστεύω ότι είναι ο μοναδικός χώρος ο οποίος μπορεί να περπατήσει ελεύθερα. Δηλαδή, όλοι αυτοί που πηγαίνουν στα Σκόπια πιστεύω πηγαίνουν χωρίς αστυνομική κάλυψη, διότι δεν χρειάζεται. Δεν είναι δρόμος η καρδιά μου να πατάς. Μας πάτησαν όμως, μας πάτησε και το τρένο, γιατί οι μάγκες δεν υπάρχουν πια. Οι μάγκες είναι τζούφιοι. Κάνουν τους μάγκες. Μάγκες δεν είναι και τελικά κανένας. Και κανένας από τους 300. Μούχτι! Και θα συνεχίζουν να είναι μούχτι, έτσι. Θα είναι στο μούχτι κατά συνέπεια, κατά συνέχεια. Τέλος πάντων, τι θα κάνουμε, έτσι είναι ντερβίση. Λοιπόν, να πάμε. Ωραία, που πάμε. Πουθενά δεν πάμε. Να πάμε να πάρουμε τα φάρμακά μας, τα οποία και αυτά επιδέχθηκαν την ανάλογη αύξηση. Δηλαδή, προσέξτε λένε, αυτοί που βρίζανε τους προηγούμενους για τα φάρμακα, έρχονται ήδη και λένε, δεν ξέρω αν το ακούσατε, και λέει, μας πιέζουν οι πολυεθνικές να αυξήσουμε τα φάρμακα. Ενώ κατηγορούσαν μέχρι χθες αυτός ο Ντεμέκ άντρας από την Κρήτη, αυτός που κάνει το κοπέλι από την Κρήτη. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ντροπή της Κρήτης, αν έχει τέτοια κοπέλια ή όχι, αλλά. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω. Ναι, ωραία. Έχουμε γνωρίσει παλικάρια από την Κρήτη. Και φαντάζομαι ότι δεν συμπεριλαμβάνεις εσύ σε αυτά εδώ πέρα. Έτρωνε κάτερον. Αυτοί λοιπόν κατηγορούσαν τους προηγούμενους και ιδίως αυτός για όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν. Σήμερα έρχονται οι ίδιοι, δεν ξέρω αν το έχεις έτοιμο. Μου το λες έτσι. Έρχονται σήμερα ήδη και λένε ότι για τα φάρμακα μας πιέζουν οι πολυεθνικές. Αλλά αυτοί την επόμενη μέρα του Μακεδονικού, εδώ, συλλαλητηρίου, ανακαλύψαν ως διαμαγείας την Οβάρτης. Γι' αυτό σας λέω, οι άνθρωποι έχουν καταστρατηγήσει τα πάντα. Βγάζουν ένα απίθμενο μίσος μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν χάος προς όφελός τους. Εάν θέλετε να προστατευτείτε και αν αύριο τα παιδιά σας, στοιχειοδός, εσείς που δεν μπορείτε να τα βγάλετε έξω, σας είπα και άλλη φορά, αν έχετε παιδιά τα οποία είναι για έξω, διώξτε τα. Να ακούσουμε λίγο για τα φάρμακα. Πάμε να ακούσουμε λίγο. Το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι η έκφραση ενός αδιαφανούς τρόπου τιμολόγησης των φαρμάκων, ο οποίος έχει βασιστεί σε συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα. Καθοριστικός παράγοντας υπήρξε το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελούσε χώρα αναφοράς για τον καθορισμό της τιμής των φαρμάκων σε άλλες 55 χώρες. Κατά συνέπεια, μια υψηλή τιμή στη χώρα μας εξασφάλιζε αυξημένα κέρδη σε άλλες 55 χώρες για τις εταιρείες. Η βιομηχανία, κύριε Γεωργιάδη, αν παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις της, επιτίθεται συστηματικά στην κυβέρνηση λόγω clawback και rebate, και υπάρχουν πολυεθνικές εταιρείες που αυτή την περίοδο απειλούσαν το Υπουργείο ότι θα αποσύρουν τα φάρμακά τους διότι είναι μη βιώσιμα στην ελληνική αγορά. Θα σας ακολουθώ τσιπέρδι και θα στέκω πέρα-πέρα να μετρώ τις μπαλωτές που παίζεις του αέρα. Καταλάβατε τώρα τι είπε ο τύπος. Όχι ο τελευταίος, αυτό είναι ωραίο που είπε ο τελευταίος, αλλά μας πιέζουν οι πολυεθνικές. Τους προηγούμενους δεν τους πιέζανε οι πολυεθνικές. Και μιλάει ο πρωθυπουργός, δηλαδή ο νούμερο ένα ψεύτης της κυβέρνησης, και να σου κάνει καθυπόδειξη για την Οβάρτης. Πρόσεξε λίγο, και μετά βγαίνει ο υπουργός του και να λέει μας πιέζει η Οβάρτης για τα φάρμακα. Και ψάχνω εγώ τώρα κάνα δύο ανθρώπους σήμερα το μεσημέρι και τι ψάχνω και βρίσκω. Λέω, ρε αδερφέ, του λέω έτσι και έτσι λέω με τα φάρμακα. Μου λέει, κοίταξε, τα φάρμακα τα οποία θα φθηνίνουν και έχουν λίγο φθηνίνει, κατά κάποιο τρόπο έχουν κάποια έκπτωση, είναι λέει τα ακριβά.
Λέω τα βρίες κατανάλωση, αυτά που τρώω από το πρωί μέχρι το βράδυ, εγώ που παίρνω τα χάπια μου, ξέρω εγώ και τα αυτά. Μου λέει αυτά, τα πάμε. Έξυπνος μου λέει, είσαι, καταλαβαίνεις. Πιστεύω και εγώ ότι είναι έξυπνο το κοινό που ακούει, καταλαβαίνει το κοροϊδηλίκι το οποίο υπάρχει τα τελευταία 4 χρόνια με το να βρίζουν τον μεν, αν πήραν μίζα ή δε. Ξέρετε γιατί φωνάζουν για τις μίζες? Γιατί δεν έχουν πάρει ακόμα αυτοί. Και αν έχουν πάρει, το κάνουν για ξεκάρφωμα. Πόσα και πόσα ανακαλύπτουμε. Κουντουρά, 1194 δόσεις θα αποπληρώσει το δάνειό της. Δηλαδή σε 114 χρόνια. Το αντιλαμβάνεστε? Δούλευε εσύ, Ελληνάκο. Τρώγε τις φάπες σου εσύ, αριστερές φάπες, να γουστάρεις κιόλας. Να φτιάχνεσαι και να λες αριστερά εγώ, ζουρνάδες εγώ, πορείες εγώ, συντάγματα εγώ, πορείες ξανά, κόντρα ξανά εγώ, βόλτες εγώ. Εσύ, ναι, εσύ. Τι λέρα, φίλε. Θα τα πληρώσεις όλα εσύ. Θα τα πληρώσουμε όλα εμείς. Δεν θα τα πληρώσει κανένας άλλος. Αυτοί εδώ δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, φίλε. Τους ενδιαφέρει δηλαδή να καίγει το μάτι και σου λέει για την άναρχη δόμηση. Να τους λες για κάποια προβλήματα και σου λέει για την παιδεραστία κάποιου. Λες και είναι μείζον θέμα καθημερινό. Δεν έχει άλλους να φάει. Δεν έχει δουλειές. Υπερφορολόγηση πάμε κατά διαόλου. Ελλείμματα δεν πληρώνει κανένας γιατί δεν εισπράττει και κανένας. Δηλαδή έχουν αυτό το αποθεματικό, το έχουν κάνει καβατζωμένο. Έτσι, για να κάνουν τους καλούτσικους τους ξένους στα ξένα κέντρα αποσταθεροποίησης και στις διεθνές συγκυρίες. Και με όλα αυτά, τι έχουν καταφέρει? Να μην υπάρχει τίποτα. Ούτε δουλειές να υπάρχουν, ούτε πρόκειται να υπάρχουν. Γιατί αυτό βλέπω. Εσείς, αν βλέπετε ότι για ανάπτυξη, γιατί όλοι λένε για το καλό της χώρας, για το καλό το αύριο κτλ. Αφού δεν πληρώνει κανένας. Του λέω δεν πληρώνει. Μου λέει όχι, δεν πληρώνει. Γιατί δεν πληρώνει? Μου λέει που περιμένω τη ρύθμιση. Ποιος κάνει εγώ? Ποιος θα πληρώσει αυτά? Δεν πληρώνουν τους ώρα που δεν πληρώνουν, δεν πληρώνουν τώρα και όλοι οι άλλοι. Και γιατί περιμένουν? Τι περιμένουν, Εμίλη? Περιμένουν τις ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις οι οποίες θα γίνουν, γιατί θα έρθουν οι άλλες ρυθμίσεις, γιατί ούτε αυτές θα τις πληρώνουν. Πώς θα τις πληρώσεις αυτές τις ρυθμίσεις? Μα αφού δεν πληρώνεις. Εμένα ρωτάς? Όχι, δεν ρωτάω, εσένα ρωτάω τον κόσμο. Εφόσον δεν πληρώνουν τις προηγούμενες. Τώρα γιατί ξένα δεν πληρώνει? Γιατί δεν μπορούσαν να πληρώσουν ούτε αυτές που κάνανε. Από την αρχή του 2015. Κοίτα, πες μου τώρα, σε παρακαλώ. Πού πήγαν τα λεφτά αυτά? Εγώ ξέρω ότι το εξάμηνο. Του 15, έτσι, αυτό προσπαθούν να το διαχειριστούν οικονομικά αυτοί αυτά τα 3-3,5 χρόνια και δυστυχώς δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Και δυστυχώς δεν μπορούν να διαχειριστούν ούτε τις στίχες μας. Έχουμε μείνει μόνοι μας. Ο καθένας κάνει αυτόβουλα ό,τι μπορεί να κάνει. Δυστυχώς, και αυτό να έχετε από εδώ και πέρα σαν παρονομαστή να το έχετε. Εγώ σας το λέω για να αυτοπροφυλαχθούμε. Δεν πρόκειται να μας βοηθήσει κανένας. Πας μιλάς με τον αστυνομικό και ο αστυνομικός σε βλέπει σαν να είσαι εξωγήινων. Σου λέει τι μου λέει τώρα αυτός? Άσε μας. Όχι, κατάλαβε, κατάλαβε. Άσε μας ρε κουκλίτσα μου, που λέει ο Ψινάκης. Αυτό σε λέει ο αστυνομικός σήμερα. Πας του λες ας πούμε για μια παράβαση, πας και του βλέπεις ο άλλος. Περνάει ο αστυνομικός μπροστά από αυτοκίνητο το οποίο είναι κλεισμένη η ράμπα αναπήρων και δεν υδρώνει το αυτί του. Τρώει και ένα συχτήρισμα στον δρόμο και δεν απαντάει καθόλου. Τι να πει? Γιατί δεν σταμάτησα να... Γιατί δεν σταμάτησα να το γράψω? Μα δεν είναι δικιά του δουλειά. Ναι, δεν είναι δικιά του δουλειά. Ο κρατικός μηχανισμός, παιδιά, έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει, γιατί το είπαμε, ότι είναι η αναξιοκρατία το πρώτο προσόν το οποίο πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή, ο αγράμματος, ο εγκεφαλικά αγράμματος, προσέξτε λίγο, δεν έχει να κάνει με το γραμματιζόμενο, ο εγκεφαλικά, δηλαδή δεν παίρνει τροφέως. Ο αναλφαβητισμός έχει να κάνει με τον εγκέφαλο. Δεν μπορεί να βάλει σε μια τάξη. Δηλαδή, εάν διαβάσετε λίγο το πόρισμα, αυτή την αλητεία, γιατί περί αλητείας πρόκειται να αποδίδονται μόνο πλημελήματα. Δικαιοσύνη, σας έχω πει και άλλη φορά. Τι έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη? Είσαι εξυπόλυτος, είσαι τελειωμένος. Και αυτοί στο μάτι ήταν τελειωμένοι. Οι επόμενοι που μείναν από το μάτι, και αυτοί τελειωμένοι, αλλά δεν το ξέρουν ακόμα. Ή το έχουν προαισθανθεί. Το διαισθάνονται. Όλοι λοιπόν αυτοί εδώ πέρα, κυρίες και κύριοι, θα πάνε για πλημέλημα. Και όπως είπε ο Μέγας Κούγιας, από την πρώτη ώρα, γιατί άλλοι ακόμα κοιμόντουσαν, δεν θα πάει κανένας φυλακή. Όπως δεν πήγε στην Ελλάδα κανένας φυλακή. Όπως λέγανε ψέματα. Λέγανε ψέματα το βράδυ. Λέει, είπε αυτός που κάνει, ο ταβερνιάρης που κάνει τον πρόεδρο της Βουλής, παιδιά, λυπάμαι που λέω τους χαρακτηρισμούς αυτούς. Δεν έχω κάποιο καλύτερο να πω, ειλικρινά. Πάντα να, τέτοια. Να ακούω να λέει, να τον ακούω να λέει. Άκου τώρα, Εμίλη, τι γύρισε, είπε. Λέει, τον είπαν ψέματα τον πρωθυπουργό. Είπαν, λέει, ψέματα στο Μίστερ Αλήθεια. Αφού ο άνθρωπος είναι ψεύτης, δεν ξέρεις ποιο είναι το, η αλήθεια του. Αλήθεια να σε λέει, ψέματα το παίρνεις. Μα δεν έχει πει κάποια αλήθεια. Αγέρα πολύ. Ακριβώς.
Η μόνη αλήθεια που είπαν είναι ότι θέλουν να δώσουν τη Μακεδονία. Γιατί προφανώς υπάρχει συμβόλαιο. Δεν εξηγείται αλλιώς αυτό το πράγμα. Να έχει ολόκληρο πρέσβη των Αμερικάνων και να κάνει αβάντα στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το έχω ξαναδεί. Και να ξέρετε ότι όταν τελειώσει η ιστορία αυτή, αυτός ο πρώτος που θα φύγει είναι αυτός, πριν τον Τσίπρα θα φύγει αυτός. Η κατάσταση, έχουμε φτάσει εδώ. Αλληλούια! Είναι οι μέτροι, είναι οι μέτροι, είναι οι περίεργοι και είναι οι κάπου οι περιπουτζίδες αυτοί που διοικούν σήμερα το δημόσιο σύστημα. Και μιλάτε εσείς για αναξιοκρατία, διαβάζεις αυτούς τους διαλόγους στην πυροσβεστική φίλη και τρομάζεις. Και λες ρε φίλε να πάρω εγώ τώρα τηλέφωνο και να μου πει ο άλλος το κέρατό μου, το ταξί και κάτσε να τα γεννήσουμε και αυτά εδώ. Να μην προλάβει να κλείσει το τηλέφωνο αυτό στο πυροσβεστικό κέντρο. Εκεί θα ήμουνα. Να πάρω τηλέφωνο την αστυνομία και να με πούλει. Α, σα το έχω πει κιόλα. Σα είπα ότι είχα κάνει μια καταγγελία και μου λέει: γιατί πήρατε, λέει, εμένα. Να πάρετε, λέει, συντροχεία. Και εσύ του λέω: τι κάνει, γιατί σηκώνει το τηλέφωνο στο αστυνομικό τμήμα. Ο αστυνομικό παίρνει, δηλαδή, ο πολίτη παίρνει τηλέφωνο στο αστυνομικό τμήμα. Και το έχω βιώσει προσωπικά. Να καταγγείλω κάτι και λέει, εγώ λέει, επικοινωνήστε μου, λέει, με το 100. Εσύ του λέει, γιατί δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με το 100, ποια είναι η δουλειά σου σένα. Θα σηκώσει τα τηλέφωνα, κάνεις και τον αξιωματικό υπηρεσίας. Μου λέει, ναι, μου λέει τα στοιχεία σας. Λέω, ότι θέλετε, τα στοιχεία μου, τάξη του λέω. Καταγράφτηκε η κλίση, άμα θες. Να μου δώσεις και τα δικά σου τα στοιχεία όμως. Μας κάνετε τις μωρές παρθένες και εσείς. Γιατί μόνο τις μωρές παρθένες ξέρετε να κάνετε. Πάρτε τηλέφωνο εσείς. Αυτό που είπε δηλαδή αυτό ο πυροσβεστικό σώμα είναι τακτική. Πάρτε εσείς, λέει, τηλέφωνο την τροχέα. Είσαι καλά, μωρέ. Γιατί να πάρω εγώ την τροχιά τηλέφωνο και την παίρνει εσύ να την ειδοποιήσει. Αλλά πώς να το κάνει αυτό, όταν δεν ξέραν αυτοί που ήταν εκεί πέρα ότι υπάρχει φωτιά. Δεν ήξερε η αστυνομία ότι υπάρχουν φωτιές. Δεν ήξερε η πυροσβεστική ότι υπάρχουν φωτιές. Δεν ήξεραν στην πυροσβεστική και στην αστυνομία ποιος έχει τα εναέρια μέσα. Κατάσβεσης. Δεν ήξερε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να δώσει συντεταγμένες. Δεν ήξερε κανένας τίποτα. Είμαστε στη χώρα του δεν ξέρω, μακριά από μένα, μια πιθαμή και όποιο θέλει ας αρπάξει. Μια πιθαμή από τον κόλο μου. Αρκεί να κάθομαι εγώ στην ίδια τη θέση. Με όλη την ανεπάρκεια που μπορεί να έχει. Βλέπε δούρου. Ευθυξία δεν το συζητάμε. Είναι άγνωστη λέξη στην αριστερά. Ούτε ευθυξία, ούτε ηθική, ούτε τίποτα υπάρχει. Εσείς πείτε ότι υπάρχει. Πείστε το τίποτα. Ιθκίτς και ηθική μας. Μπορεί γι' αυτό να υπάρχει. Έτσι. Ποιος το γράψει αυτός. Εδώ σιγά τώρα μην το βρω. Εδώ βρίσκουν τι κάνει. Ποιος έβαλε τον κόλ τώρα, θα βρουν το ηθκής και ηθκή. Λοιπόν, όταν φτάσεις λοιπόν σε ένα σημείο και καταγράφεις, δηλαδή τη μάντρα καταγράφεις, δείχνει ανεπάρκεια. Τι θα σας πω τώρα, θα σας δώσω να καταλάβετε. Προϊστάμενος της πολιτικής προστασίας ήταν κάποιος τον οποίο η προηγούμενη κυβέρνηση τον έδιωξε. Σαν ανεπαρκή υποστράτηγο, δεν ξέρω πού ήταν. Λοιπόν, τον έδιωξε. Αυτοί τον επανέφεραν και τον έβαλαν μπροστάντζα και αυτός ήταν απόν τις πρώτες ώρες του ματιού που γινόταν η φωτιά. Γίνεται μετά τον Ταραβέρι το βράδυ. Γίνεται μετά τον Ταραβέρι το βράδυ όπου λένε τα μύρια όσα ψέματα. Αλλά φίλε, να έχεις δεκάδες ρε φίλε νεκρούς, να κάνεις συγκέντρωση φιάσκο το βράδυ με πυροσβεστικούς με όλους αυτούς εκεί πέρα να μπουν τους κλιμίτζουρες και να μην έχεις την ευθυξία φίλε. Να κάνεις τον ανήξερο φίλε. Ο Πρωθυπουργός έκανε τον ανήξερο και τον δικαιολόγησε ο άλλος, ο πρόεδρος της Βουλής, κρίμα και για το αξίωμα, και να λέει τον είπανε λέει ψέματα. Τον είπανε ψέματα. Ποιο είναι τον ψεύτη, ο Πρωθυπουργός είπε ψέματα σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, σε πείραξε ένα που τον είπαν ψέματα. Δικές σας επιλογές ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Πολιτικό προϊστάμενο αυτών τον είχατε εσείς, τον οποίο τον παρατήσατε μετά. Ο Τόσκα σε συγκέντρωση που έκανε και στην διαχείριση που έκανε μαζί με τον Τζανακόπουλο, με αυτό που κάνει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έκανε ολόκληρη. Έφερε ολόκληρη κουστοδία και μας λέγανε, θυμάστε, δεν ξέρω αν θα θυμάστε αυτό. Εγώ έτσι σας κάνω ένα φρεσκάρισμα λίγο. Ότι ήταν σχέδιο εμπρισμών. Τα ξένα κέντρα στο Πεθερβί ήθελαν να δείξουν την κυβέρνηση. Το μυαλό τους είναι ότι θέλουν να τους βγάλουν από τη θέση τους. Είσαι ανεπαρκής ρε φίλε. Κάνε εκλογές αν πιστεύεις ότι είσαι δυνατός. Γιατί περιμένεις το τέλος, γιατί θα χάσω 6 μήνες φίλε, 6 μηνιάτικα. 6, 8, 48, 50, 20.000. Πού θα το βρει αυτός έξω ο ρέμπελος. Πότε είχαν αυτοί λεφτά έξω. Και δέστε ποιοι έχουν λεφτά από αυτούς. Και θα καταλάβετε και τι δουλειές κάνουν αυτοί. Ούτε που ακούγονται, γιατί ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους. Και λέει ψάχνουν να βρω, ο Τόσκας αυτός που έκανε τον υπουργό, ψάχνουν να βρω λέει που έκανα το λάθος και δεν βρίσκω τίποτα, έγιναν όλα σωστά. Ο πρώτος πρέπει να πάει φυλακή είναι αυτός.
σε ένα σοβαρό κράτος δεν μπορεί να πηγαίνουν για πλημέλημα αυτά. Να τα ακούν οι δικαστές. Πλημέλημα δεν υπάρχει σε αυτό. Υπάρχει κακούργημα, 100 άνθρωποι πέθαναν. Τους πέθαναν. Τους σκότωσαν. Όχι από την αναρχιδόμηση. Υπάρχουν δύο κολέγια εκεί. Υπάρχουν δύο κατασκηνώσεις. Οι οποίες... Πώς έφυγαν αυτοί, πώς εκκαινώθηκαν έξω. Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Όπως είναι και για άλλους εκεί. Έκλεισε, λέει, η Μαραθώνος. Λέμε, το σημείο κλείνει η Τσιμισκή. Δεν ήξεραν ότι καίγεται Βενιζέλο με Τσιμισκή, αυτός που καθόταν στην ΧΑΔ. Λέει, θέλω περιπολικό. Τι το κάνεις, λέει, γιατί και εγώ είμαστε. Πού έχει φωτιές. Λέει, στη Νέα Μάκρη. Νέα Μάκρη, λέει, είναι τον Ταού. Άκου τώρα συνομιλία. Όχι, λέει, η φωτιά της Νέας Μάκρης είναι της Νέας Μάκρης. Της μάνας του Τάντι Ρεντήρε. Ω, τι μου λέτε. Είναι δυνατόν. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα να έχουν κριθεί ικανοί να διαχειριστούν κρίσεις. Ναι. 100%. Έχεις φιλήσει δαχτυλίδι, σας έχω πει και άλλη φορά πώς γίνονται οι αξιολογήσεις. Είσαι φίλος, είσαι γνωστός, έχεις βρει. Και να σας πω κάτι, τρεις μέρες θα κρατήσει αυτό, το πολύ. Τέταρτη. Νομίζω ότι σας κάλυψα πλήρως. Μετά δεν θα είμαστε τίποτα. Καμία ενοχή και καμία συνενοχή. Σαν να μην πέρασε τίποτα, θα ξεκινήσουμε τα μπάνια, θα έχουμε και εκλογές, θα γίνουμε πάλι κουλουβάχατα. Να η αριστερά τη δεξιά, η δεξιά τη αριστερά, μα γινότανε πάντοτε. Και εσύ συνεχίζει το πάντοτε. Ας γελάσουμε λίγο, το κάνουμε λίγο χαρούμενο το θέμα. Αυτό ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς κάνουμε χαρούμενο το θέμα. Τι κάνουμε χαρούμενο, το θέμα. Ποιο είναι το θέμα, η αριστερά και η δεξιά. Έτσι θα πορευτεί η χώρα αυτή. Έτσι θα πορευτεί, παιδιά. Μην περιμένετε ούτε να αλλάξετε ούτε τίποτα. Όσοι δηλαδή οι μισοί Έλληνες θέλουν να πάνε να ψηφίσουν για να τιμωρήσουν, ή γιατί θυμώσανε, ή γιατί πονάνε, ή γιατί για τα λοιπά. Και κανένας δεν σκέφτεται πραγματικά τι πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα, δυστυχώς, να βοηθήσει και εμάς κατ' επέκταση. Ανταυτού. Άμπρο. Γύρνα πίσω. Ή έστω τηλεφώνανε. Άμπρο. Απόψε. Ναι, έτσι. Η δεξιά τερματίζει τον πολιτικό της βίο. Μπαίνει οριστικά στα χρονοτούλαπα της ιστορίας. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι αυτοί εδώ. Θα μάθουμε αυτά όταν θα φύγουν αυτοί. Θα μάθουμε ό,τι έχει γίνει και δεν έχει γίνει. Γιατί τίποτα δεν είναι κρυπτόν υπό τον ελληνικό ήλιο. Παραδείγματος χάρη, στην Γερμανία γίνονται λέει εκδηλώσεις. Δεν ξέρω, γίνεται ένα φόρουμ εκεί. Τι είναι? Ναι, γίνεται ένα φόρουμ, αλλά την Βόρεια Μακεδονία τη λένε στη Γερμανία σκέτο Μακεδονία. Δεν είδα κανέναν αριστερό να προασπίζεται αυτό που προσπαθούν να περάσουν πηγαίνοντας εδώ σε κατά τόπους, ας πούμε, πλατείες και σε κάποια κλειστά, γιατί είναι ανοιχτές οι συγκεντρώσεις αυτές, αλλά είναι κλειστού τύπου, με ειδική κάρτα μπαίνεις, έτσι. Και συλλαμβάνεσαι ή προσάγεσαι στο αστυνομικό τμήμα. Κάνα τρίωρο, τετράωρο μέχρι να λήξει όλη η ιστορία, διότι δεν παρακολουθούνται αυτά εδώ. Για βάλει λίγο τις παρακολουθήσεις του κυρίου Τσίπρα. Τι έλεγε ο κύριος Τσίπρας πριν αναλάβει, έτσι, να μας πει και άλλο ψέμα εκεί. Τι έλεγε, όχι, δεν το δίνατε σημασία. Γιατί φοβόσασταν ότι θα πάει να υπογράψει ο Σαμαράς τρίτο μνημόνιο. Αλλά τι σας έκαναν, σας χαλάρωσαν σαν κοινό, σαν χώρα, σας αφήσανε και μας αφήσανε. Έτσι, ένα εξάμηνο που τα έκανε τα να πού ο Βαρουφάκης, λένε κακές οι γλώσσες, με αποτέλεσμα να έρθει να σου καθίσει ένα δημοψήφισμα, πάρε και την τάπα από πίσω να μην μπορείς να βγάλεις το σκασμό ούτε τον αερισμό, υπέγραψε και το τρίτο μνημόνιο και δεν είναι τίποτα. Πήγες και επισφράγισες το τρίτο μνημόνιο με ρεκόρ ψηφοφορίας. Αυτός είσαι Έλληνα. Δεν είσαι αυτό που γράφουνε. Δεν υπήρξες ποτέ, τουλάχιστον η νεότερη γενιά, από την Χούντα και μετά, από την Εθνική Επανάσταση και μετά, ιδίως η μεταπολίτευση, καταγράφονται οι μεγαλύτερες πολιτικές ρόμπες. Χωρίς με κουμπιά. Χωρίς ή με κουμπιά. Διαλέξτε ποια θα δείτε. Πώς λέμε ρόμπα ξεκουμπωτή, ρόμπα κουμπωμένη. Δεν τα ξέρεις αυτά. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να ακούσουμε τον Βαρόνο Μιχάουζεν της ελληνικής κυβέρνησης. Βαρόνος Μιχάουζεν. Δεν το ξέρω, Μιχάλης, τι ήταν. Δεν θα καίνε εφημερίδες, αλλά θα στέλνουν χιλιάδες μηνύματα στο Facebook. Ακούστε, ό,τι έλεγε. Και θα ρίχνουν τις σελίδες των καναλιών. Συγκεκριμένα άτομα καλούν σε βίαιη δράση πολίτες. Ότι υπάρχουν τα social media. Αν κάνετε ένα κόπο να περιτρέξετε λίγο το διαδίκτυο,
Ναι. Θα το βρείτε από μόνοι σας. Διότι τις μέρες των μεγάλων κινητοποιήσεων, κύριε Τράγκα, αυτά τα μεγάλα κανάλια εδέχθησαν ραγδαία επίθεση μέσα από το διαδίκτυο από εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών που στέλναν τα μηνύματα της απογοήτευσής τους και της οργής τους και της αγανάκτησής τους. Και οι ίδιοι ξέρουν γιατί. Και ξέρουν τι ετοιμαζόταν να κάνουν. Ξεστός! Τα σχόλια είναι δικά σας. Φίλε μου Αναστάση, καλησπέρα. Δεν μου λέει κάτι αυτό. Και εγώ εκεί ήμουνα. Και εμένα οι γονείς μου εκεί ήταν. Δεν υπήρχε αυτό που λες. Δεν υπήρχε αυτό που λες. Το 1968 ήταν η Ιουγκοσλαβία. Δεν έλεγε κανένας αυτό το πράγμα. Μην προσπαθήσετε να χαϊδέψετε τα αυτιά σας. Μην αποδέχεσαι την ήττα σαν κάτι τελεσμένο επειδή λέει κάποιος κάτι. Γιατί οποιοδήποτε μπορεί να πει κάτι, δεν σημαίνει ότι είναι και τελεσμένο και σημαίνει ότι είναι και παρονομαστής. Έτσι, να μην δεν κορυδευόμαστε. Έτσι, εσείς που είστε λίγο αριστερόφρονες, να το προσέχετε λίγο αυτό το θέμα και να το μπορείτε να το ζυγίζετε. Γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν το ζυγίζετε. Το τρώγετε, το τρώτα ζύγιστο. Εγώ δηλαδή καμιά φορά όταν πηγαίνω κάπου που δεν θα πληρώσω, μου λέει που πας, λέω πάω να φάω αζύγιστο. Τι σημαίνει ζύγιστο, δεν θα το ζυγίσει, δεν θα πληρωθεί κτλ. Όσοι επιτοπλίστων, ισόγαμπροι είναι αυτοί, να ξέρετε. Εγώ δεν υπήρξα ποτέ, ούτε είμαι, αλλά ισόγαμπροι κυρίες και κύριοι, να ξέρετε, όσοι επιτοπλίστων είναι στον αζύγιστο. Δηλαδή δεν πληρώνουν ποτέ. Πηγαίνουν στα πεθερικά τους, κούτρα, κούτρανταν. Ναι, λέτε, τι ψέματα θα πούμε, να λέμε. Λοιπόν, αυτά εν κατακλείδη. Και πάω κλείνοντας έτσι το μισάωρό μας, κυρίες και κύριοι, και διαβάζω. Ο Μίκης είναι με κολπική μαρμαργή, με δύσπνοια και ταχυαριθμίες στο νοσοκομείο. Πιστεύω είναι λίγο δύσκολα για τον μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη. Αλλά και αυτός είναι ένας παλιοκομμουνιστής. Πιστεύω τον έχουν αφορήσει οι ίδιοι στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι στάθηκε εμπόδιο τους. Ένας δικός τους άνθρωπος. Και φαντάζομαι ότι είναι πολύ δικοί τους άνθρωποι που θα σταθούν εμπόδιο αύριο μεθαύριο. Και αυτό το μπινελίκι, επαναλαμβάνω, αυτό το μπινελίκι που έριξε η κυρία στον υπάλληλο της κυβέρνησης, έχω την εντύπωση ότι θα πάει και αλλού, ή μάλλον δεν ήταν μόνο για αυτόν, για αυτός αυτός είναι μελητή ποσότητα, αλλά θα πάει αλλού, θα περπατάει και αλλού. Θυμηθείτε το λίγο αυτό, μάλλον προσέξτε το λίγο αυτό και να δείτε ότι πραγματικά θα γίνει. Έτσι, και μιλάμε για πολιτικές ευθύνες. Εγώ δεν το καταλάβει ποτέ αυτό το πράγμα, το εφεύρε. Φυσικά ο Παπανδρέου έλεγε πολιτική ευθύνη παίρνω εγώ. Τι με νοιάζει με ένα ρεφιλέ. Κόρακα σκοράκο μάτι, σας είπα και άλλη φορά δεν βγαίνει. Οι δικαστές είδατε τι ωραία που το πλασάρανε. Ε? Πολιτική ευθύνη. Προσέξτε λίγο. Δεν είναι τυχαία που το βγάλανε. Όταν βλέπεις ότι αυτοί πανηγυρίζουν που η δικαιοσύνη έδρασε γρήγορα για το μάτι, γιατί είναι πλημέλημα, παιδιά. Γι' αυτό και λένε, είδατε ότι η δικαιοσύνη που λέτε ότι η δικαιοσύνη κτλ. Κτλ. Η δικαιοσύνη αλακάρτ, σας το έχω πει. Και αλακάρτ λειτουργήσε και τώρα. Για πλημελήματα πάνε. Πάνε 100 ψυχούλες. Δεν είναι μόνο 100 ψυχούλες, έχουν καεί άλλες χιλιάδες ψυχές που συνοδεύονται πίσω από αυτούς εδώ. Όποιος δεν το έχει ζήσει ή όποιος δεν το έχει γνωρίσει, δεν μπορεί να το καταλάβει. Μην θέλετε εσείς να είστε τα επόμενα θύματα όταν εσείς προσπαθείτε να προφυλάξετε και να μπείτε στη διαδικασία της προφύλαξης αυτών από το κακό παρελθόν. Στο κακό παρελθόν, όπως ξέρετε, ζούσαν και αυτοί. Αυτοί έτυχε να γίνουν κυβέρνηση. Από λάθος έγινε. Πώς λένε, κατά λάθος έμεινε εγγύος αυτοί. Έτσι, κατά λάθος βγήκαν και αυτοί κυβέρνηση. Να απαντήσω. Δεν χρειάζεται. Δεν θέλω να απαντήσεις. Ένας νεκρός και 7 τραυματίες στον Κορυδαλό. Δεν ξέρω αν είναι φυλακές αυτό, ρε φίλε. Ή πεδίο μάχης. Μία στις 10, στις 15, ακούς νεκρός, πώς είναι δυνατόν να είναι νεκρός? Γιατί είναι ξεφρωκό αμπέλο και οι φυλακές. Ποιος θα πάει τώρα γίνει δεσμοφύλακας να κάνει τον μάγκα? Κανένας. Διαβάζεις τις ειδήσεις, έχω μπροστά αυτό που άφησε εδώ η κυρία Μπίκου, και δεν υπάρχει μια καλή είδηση να σας πω. Να, προσέξτε λίγο. Η καλή είδηση που σας είπα. Το ψέμα. Γιατί ακούσατε και το ψέμα από διαχειρός, μάλλον διαστόματος Τσίπρα και του κυρίου Ξανθού. Λέει αλλαγές που θα βοηθήσουν σημαντικά στη μείωση της επιβάρησης των ασθενών στα φάρμακα. Έχει ακροατές μας που έχουν στείλει μηνύματα που πληρώνανε 20 και θα πληρώνουν 80. Άλλοι είναι καρκινοπαθείς, άλλοι είναι με κατάθλιψη, άλλοι είναι οτιδήποτε είναι. Όλα αυτά εδώ πέρα, παιδιά, δεν έχουν μειωθεί, να ξέρετε. Γιατί από εκεί θα βγάλουν.
Οι πολύ ακριβές, αυτές δηλαδή που δεν δουλεύουν καθόλου, τις μειώνουν γιατί δεν δουλεύουν. Τι έτσι κρατάω δυνατά. Δηλαδή, άμα έχει μια εξέταση 1500 ευρώ, που δεν την κάνει κανένας, την κάνω 1400. 1300 για να δώσω και το στίγμα στην κυβέρνηση ότι ξέρετε ότι εγώ στα πλαίσια της παραχολογίας σας και, και των παροχών σας κάνω και εγώ πλάτες, αλλά ξέρεις, εγώ θα σου μειώσω εκείνο, αλλά θα μου δώσεις την ασπιρίνη. Θα μου δώσεις άλλο σπίρι. Θα μου δώσεις το ένα, το άλλο κτλ. Κτλ. Λοιπόν. Λυπάμαι. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Δεν μπορώ να τα απαντήσω όλα. Σιγά-σιγά, να ξέρετε, θα πετάω τις ατάκες. Θα αντιλαμβάνεστε κι εσείς από μόνοι σας το τι και πώς. Λοιπόν, να πάμε σε ένα κομψό διαφημιστικό. Και με την επιστροφή μας θα ανοίξουμε και τον τρίτο διάβλο επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι, έτσι 23-10-90-90-90, 9-55 κενό το μήνυμα στο 54-3-40 και στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. 5-11. Τι να πω εγώ για το ΠΑΟΚ Ατρόμητος, ρε φίλε. Έρχεται το 1 τρίτο του Ατρομήτου. Τι θα μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Σε παρακαλώ, ρε φίλε, τώρα μας προσβάλλεις, ας πούμε. Θα μας κοροϊδεύουν κιόλας. Εγώ τι εσείς δεν καταλαβαίνετε. Το 1 τρίτο του Ατρομήτου έρχεται, είναι με 7 απουσίες. Εντάξει, έλα ρε, μην έρχεσαι και καθόλου, γιατί δεν έρχεσαι. Να το πάρουμε το παιχνίδι έτσι, να μην έχουμε και ζωρλίκια, γίνει καμιά στραβή κτλ. Έτσι. Τι θες να μιλήσω σοβαρά τώρα εγώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άμα κάτσω να μιλήσω σοβαρά εγώ για αυτό το πράγμα, θα με κορδεύει ο κόσμος, ρε φίλε. Να μιλήσουμε σοβαρά για το παλατάκι, μην νομίζει κανένα ότι την έχω πνίξει εγώ τη δουλειά. Για το παλατάκι και για τον φωτισμό και για τον περιβάλλοντα χώρο, να τα λέμε και αυτά, έτσι, να μην πω χειρότερα πράγματα, να μην κουράσω κιόλα. Σιγά σιγά, κάθε πράγμα στον καιρό του. Την καλησπέρα μου. Χάρη καλέ, χάρη καλέ, χοροπηδούσε από τη χαρά μου, σαν το κατσίνκι χοροπηδούσε. Καλησπέρα λέει ο 739, εσύ δεν θα φτιάξει ένα κράτος που από τη στιγμή που γεννήθηκε υπάρχει η Ρουφιανιά. Λέει 739, εύστοχο αυτό. Ναι, από συστάσεως του, αν βάζεις παρονομαστή τον Καποδίστρια, κάπως έτσι έχει η κατάσταση. Λέω 453. Πασχάλη, καλησπέρα. Λες για την αστυνομία. Για ποια αστυνομία, όταν οι αξιωματικοί που είναι στα γραφεία και υπογράφουν τις συμβάσεις των νέων για τη σχολή αξιωματικών, τους λένε από σήμερα, κύριοι, κολλήσατε το πρώτο σας ένσημο και είστε δημόσιοι υπάλληλοι. Μετά τους στέλνουν στις σχολές. Αυτά μου είπε παιδί, το οποίο πέρασε στην σχολή. Μάλιστα. Πάντα τέτοια. Τι να πω εγώ. Εσείς τα παραδείγματα τα έχετε, τα ακούτε, τα κάνετε και ούτως ή άλλως. Θα πληρώσουμε αυτό το πράγμα, ξέρετε. Θα πληρώσουμε αυτό το πράγμα, επειδή μπορεί να το αστειευόμαστε, να το κάνουμε τώρα, θα το πληρώσουμε και το πληρώσουμε άσχημα. Να το ξέρετε. Σούπερ! Αυτό που ακούς. Την καλησπέρα μου στην Αγελαδοχώρα, στο φίλο μου τον Ηλία. Εδώ ζούμε πιο πολύ Σκοπιανοί από Αγελάδες. Δεν υπάρχει Βόρεια Μακεδονία, δεν το αναγνωρίζουν. Μόνο Μακεδονία σκέτο. Έτσι ήταν, έτσι είναι και έτσι θα μείνει. Με κοιτάζουν στραβά όταν προσπαθώ να τους εξηγήσω κάτι άλλο. Ξεχάστε το, λέει, τα φιλιά μας. Δεν ξέρω λίγα κατά πόσο μπορεί να γίνει εφικτό. Καλησπέρα στον Αντρίκο στο Ασπρόμαυρο Κέντρο. Καλησπέρα στον κύριο Γιώργο. Φυσικά πήγε. Μάλιστα. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει. Ώρα για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, με τον Πασχάλη Καμόρα, στο Αθλητικό Μετρόπολης. Ναι.
βαθιά καίγεται η γειτονιά σου. Μα εσύ στο τζόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνε, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα χρειάζεσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλος όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Δεν σ' αγαπήσανε, ρώτησα και έμαθα. Πουλιές ολόκληρη, μα και σε οικόπεδα. Με ζήτες πάντα ένα τσούρμα από κολόπεδα. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Σε δέρνει το όνειρο και στάσεις αίματα. Τα χάσες όλα, σελίδα ολόλευκη. Κάποτε ήταν η ζωή σου γαλανόλευκη. Καληνύχτα Ελλάδα, πες σε κοιμήσου. Δεν χωράω στο ίδιο σπίτι μαζί σου. Καλημέρα όταν σου είπα πριν χρόνια. Ήδη μυρίζει η φτηνή σου κολόνια. Καληνύχτα Ελλάδα, πες σε κοιμήσου. Η ζωή μου έξω από τη ζωή σου. Γιατί έγινε και σου φέρε πόντο. Κοίτα εσύ φταίς και μόνο. Σου είναι δύσκολη η σχέση με τον άριστο. Και προτιμά σου ένα instant με τον αχάριστο. Γνώμη για όλα έχεις στο μικρό σου σαλονάκι. Και θες μερίδι από το χρυσό της Άννα Σκορακάκη. Ήσουν παιδί του Ανδρέα, μάδια σαν οι τσέπε σου. Γονάτισε λοιπόν μπροστά στους ευρωκλέφτες σου. Βρίσε τον Ήβο, ανησυχάζει αυτό τα μέσα σου. Κι έτσι γλιτώσει από το ξύλο η γυναίκα σου. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Δεν σ' αγαπήσανε, ρώτησα και έμαθα. Σημάδι μου ήσουν, σημάδια γέννησες. Που πήγαν όλοι αυτοί οι ήρωες που γέννησες. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Άδεια τα μάτια, κάτω τα βλέμματα. Χάνω τον έλεγχο, χάνω την πίστη μου. Μα ό,τι κι αν γίνει θα σε πάντα το κορίτσι μου. Καληνύχτα Ελλάδα, πες σε κοιμήσου. Καλημέρα όταν σου Yeah.
ready? Are you ready now? Είναι να μιλήσω, δεν μπορείς. Επαρμπλουργός, σε χαρακτήρια. Τηλεφωνώ από το Κέντρο Επαναστατικών Ερευνών, την πνευματική πατρίδα του Τσε Γκεβάρα, τη Μεγάλη Εβοσμάρα. Πότε γίνει αυτό? Ο φίλος μας ο Αλκατράς που λέει για κολυβητήρα και τέτοια. Oui. Για το Σάββαρε, θα έρθει. Ναι, το πώ το λέμε, το θέλουμε στον πλούτο. Άλμπατρο, βρε, Άλμπατρο. Εγώ πώ το λέω, Αλκατράζ. Αλκατράζ, τώρα κάνει τρεφιλέ φυλακέ. Να μην το πω το αλλιώ. Όχι, μην το λε, άστα. Απορούμε, δηλαδή, πώ αυτό ο σταθμό, δηλαδή, εσεί εκεί πέρα τον έχετε και εμεί δεν τον έχουμε. Στα τέσσερα. Μακεδονία σκέτο. Εσείς κύριε Μπαλαούρα θα το απορρίπτατε πλήρως. Εγώ προσωπικά όχι. Φρουρά! Η φρουρά που είναι! Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και καλή βραδιά. Καλώς ήρθατε, ώρα για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα, πίσω το μικρόφωνο. Εξαπαιναντίας, η κορυφαία στιγμή που μπορώ να ανακοινώσω το όνομα αυτού του παγκόσμιου ηχολήπτη, έτσι της κλασικής συνωμοταξίας των λαθροϊχοληπτών, Εμίλιος Χατζηλοκούμης. Καλησπέρα, σύντροφε. Ωχ, και εσύ σύντροφος, φίλε, έχουμε και εμείς συντρόφια εδώ πέρα, δηλαδή. Σύντροφος εγώ, σύντροφος εσύ. Εντάξει. Έχω την εντύπωση ότι είμαστε λίγο πριν την Κεντρική Επιτροπή, δηλαδή να πάμε σαν σύνεδροι. Τώρα αύριο μεθαύριο δεν ξέρω, μπορούμε να πάρουμε και καμιά θέση, γιατί αν ψηφίζεις αριστερά, φίλε, όλο και κάποια θέση θα πάρεις. Τώρα, κάτσε φίλε, αν αναλογιστείς ότι εδώ υπήρχαν τρεις θέσεις. Πρόσεξε, φίλε, δεν έχουν αλλάξει ακόμα τα πράγματα, Εμιλή. Υπήρχαν τρεις θέσεις μέσα στο στούντιο, έχει μείνει μία. Τι δεν καταλαβαίνεις, ρε φίλε. Όπα. Πού πήγαν οι άλλες δύο οι θέσεις, κάπου πήγανε. Να φύγετε, κύριε, να πάνε αλλού. Στο ΣΥΡΙΖΑ πήγανε, μας αφήσανε μία για μας, δηλαδή και καλά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί, όσοι ήθιστε, με το τελευταίο δύο ώρο της ημέρας εδώ. Με διάφορα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν. 2-0 για πώς την. Γκολ! 2-0 για την Νάπολη. Νάπολη διευρύνει με τον Φαμπιάν Ρουίζ. Τι διαμάντη μου στη Δεσπασίδη. Βέβαια, για κατευθείαν 2-0. Η Νάπολη τσακπάτη την Σάλτσμπουργκ. 1-0 προηγουμένως η τεράστια και μεγάλη Βαλένθια την Κράσνονταρ. Η Τσελσέα με την Δυναμό Κιέβου είναι επίσης στο 1-0 μόλις, έτσι, με τον γνωστό άγνωστο από την Βαρκελόνη, Πέδρο, έτσι, ο οποίος ανήκει και αυτό στο σκορ, μαζί, όλοι μαζί μπαίνουν τα γκολ, σοριδώνει. Βέβαια, μπήκαμε στην εκπομπή, δεν θα... Επόμενο είναι, τι, αν περιμένεις τη Μαυρόκατα του Σαρόπουλου τώρα, να μπουν γκολ, δεν μπαίνουν. Εμένα ρωτάς. Εσένα όχι, δεν λέω, απλά το είπα, έτσι, για να το πω. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. 9.55 καιρό το μήνυμα στο 54.340. Στο Facebook, στην επίσημη σειρά του σταθμού, Μετρόπολη 95,5. Βλέπω μια εδώ στο Facebook, βλέπω κάτι πράγματα, ο οποίο... Facebook, να... εσύ. Ναι, όχι, το... την... με φουπέρι... Facebook, να... εσύ. Ναι. Αυτό. Είναι, υπάρχουν... Ναι, τρεβίση. Εντάξει, ρε τρεβίση, δεν είπαμε τίποτα. Από στιγμή που υπάρχουν Facebook παντού... Απλά πράγματα. Να ξέρετε όμως, παιδιά, να κάνετε ότι κοιμάστε όταν και δεν σας παρακολουθούν. Μας παρακολουθούν. Καταλάβατε! Δηλαδή, σκέφτεσαι, ρε φίλε, να είχαμε χούντα.
το να πει ποια είναι η διαφορά τη Χούντα. Ποια είναι η Χούντα, α πούμε τώρα, έτσι. Δηλαδή, πιστεύει ότι μα παρακολουθούν οι Ελευθέροι, Εμίλια. 99%. Παίρνετε τις απαντήσεις έτσι. Καλά, μας παρακολουθούν, ρε φίλε. Δεν ανησυχεί κανένας ή το έχετε βιώσει πλέον και το θεωρείτε δεδομένο, ας πούμε. Σας πειράζουν κάτι άλλο. Τα σύμβολα σας πειράζουν, τα δίθεν σας πειράζουν, η τάχα μου δίθεν σας πειράζουν. Ω, τι μου λέτε. Πραγματικότητα δεν σας πειράζει όμως, δηλαδή να σας παρακολουθούν. Τώρα μαθαίνω ότι συνελήφθη πριν λίγο πριν πω μέσα στο στούντιο, εδώ στην γωνία, 17 Νοέμβρη, που λέγεται ο Οδός. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα την αφήσουμε 17 Νοέμβρη, δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει. Δεν το συζητώ! Ούτε εγώ, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει. Τέλος πάντων, συνελήφθη ένας κυρίες και κύριοι εκεί, ο οποίος κατήχε, μάλλον βρέθηκαν στην κατοχή του, μικροποσότητα μπουγάτσας. Γίνονται βέβαια, γίνονται έρευνες για τους συνεργούς αυτού που τον πιάσανε. Έτσι λίγη σκόνη είχε πάνω του από την κρέμα και το συλλάβανε τον άνθρωπο. Δηλαδή σκέψου τώρα τι γίνεται εδώ, Εμίλη, έτσι. Να τα λέμε και αυτά, Εμιλιάκο μου, να μην ξεφαμόμαστε, δηλαδή. Δεν έχει, φίλε, το φτιάξα εγώ. Σε πειράζει τώρα, αυτό σε πράζ. Δεν κατάλαβα. Τι δεν καταλαβαίνει. Εσύ δεν καταλαβαίνει. Σήμερα πιο κάτω, εδώ σε 17 Νοέμβρη. Πού είναι, είπαμε, πιο κάτω, πού έχει το μπουκατσατζίδικο. Κάτι είναι. Σαν κάτω, από εδώ κάτω. Δεν στρίψει εδώ πέρα κάτω δεξιά. Δεν έχει την μπουκατσατζίδικα. Εντάξει, ρε φίλε, μπουκάτσε πουλάνε. Αυτό που πουλάει μπουκάτσα, πώς λέγεται. Συνεργείο αυτοκινήτων. Ο στραβός λαιμός ή το στραβό φτιάρι. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Άσε, δεν έχει σημασία. Πουλάει και μπουκάτσε, μπουκατσατζίδικο είναι. Λοιπόν, δεν είναι αυστηρά μπουκατσατζίδικο, πουλάει και άλλα πράγματα. Εντάξει, δεν μπορεί να ζει πουλώντα μπουκάτσε, φίλε. Εκτός αν, εκτός αν οι μπουγάτσες περιέχουν άλλα πράγματα μέσα. Τυχαίο! Δεν νομίζω. Εσύ να μου πεις, αυτό δεν το ξέρω. Απλά το συνέλαβαν τον άνθρωπο για μικροποσότητα. Έτσι για να τα καταλαβαίνετε το τι συμβαίνει. Δεν μπορεί να μείνει ήσυχος άνθρωπος, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν πάει ο νους μου σε αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Δεν ξέρω και σε εσάς βέβαια. Εγώ πιστεύω ότι εσείς δεν είστε και πολύ ενδιαφερόμενοι. Δηλαδή δεν το έχετε πάρει πολύ ζεστά. Τους έχει διαφθείρει διαφθορά πλήρως. Δεν θα πει τίποτα αυτή πλήρως. Αλλά θεωρώ ότι εντάξει, την έχετε ψηλό αποδεχθεί την όλη κατάσταση. Γι' αυτό και είσαστε σε αυτή την κατάσταση στην οποία είσαστε και βρίσκεστε. Και θα συνεχίσετε να βρίσκεστε. Λοιπόν. Ωραία τα πράγματα, έτσι. Σήμερα το πρωί, παιδιά, ειλικρινά ήμουν πάρα πολύ εκνευρισμένο. Έβλεπα αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει με το μάτι. Νομίζω ότι το πιάσατε το υπονοούμενο. Εσύ το έχεις πιάσει καλά το υπονοούμενο. Λέει και είχα λέει και εγώ τη μαμά μου. Πρόσεξε. Δεν ξέρω αν ακούσα τις δηλώσεις Ψινάκη. Το βράδυ λέει τη καταστροφή. Είχα και εγώ λέει τη μαμά μου λέει στο σπίτι. Με πήρε τηλέφωνο. Αλλά ο κύριος Ψινάκης ήταν σε ένα πάρτι με μαλαπέρδες στην Μύκονο. Αυτός όμως η μαμά. Άσε μας κουκλίτσα. Άσε μας κουκλίτσα, μας πήρε μάνα στο τηλέφωνο και εσύ τι έκανες. Α, μαμά, εδώ είμαι εγώ τώρα. Τι πλάκα, ρε φίλε. Τι είναι κόμψε πλάκα. Αυτές που πάμε γιατί κοντεύουν να βράσουν τα ροβίθια, μαμά. Δεν βράσανε 100 ψυχούλες, φίλε, και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνεχίζουν αυτό το κρεσέντο αηδίας και ανηθικότητας, ο οποίος διακρίνει τελικά τους ανθρώπους αριστεράς. Και συγγνώμη που το λέω και το γενικεύω, διότι αυτή την περίοδο ευτυχώς. Έτσι δικαιώνει το Ανιέλη, ο οποίος κάποτε είχε πει, ο Τζιάνι Ανιέλη, έτσι, Fiat, ο τον τρόμο. Κάτσε καλά. Λοιπόν, που έλεγε, ας πούμε, ότι υπάρχει ένα είδος αριστεράς που δεν μπορεί να τα περάσει δεξιά. Ή η δεξιά δεν μπορούσε να τα περάσει, τώρα τα περνάει αριστερά και ούτε καθεξής. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Και φαντάζομαι ότι σε όλους μας πλέον έχει καταδείξει η αριστερά. Όσους και αν πειράζει που είναι αριστεροί, δεν με ενδιαφέρει καθόλου να αλλάξετε. Να γίνετε έξω αριστεροί. Σαν πως που είστε αριστεροί, τι είστε, original αριστεροί. Καρεκλο αριστεροί είστε προφανώς. Είχατε μια έλλειψη και δεν έχω μαζί μου εκείνο πάλι. Το ξέχασα να το πάρω και να το. Τέτοιο, αυτό το βρω, δεν μπορεί να το βρω. Λοιπόν, μας κατέδειξε λοιπόν τι σημαίνει αριστερά το να είσαι στην κυβέρνηση. Να διακατέχεσαι από ανίκανους ανθρώπους, να υπάρχουν συστήματα, μάλλον συστηματικά ψέματα να το πω, να υπάρχει ένα σφυροκόπημα προπαγάνδας. Να υπάρχει ένα μίσος για τον οποιονδήποτε άλλο δεν συμφωνεί μαζί τους, είτε με οποιονδήποτε τρόπο γίνεται αυτό το πράγμα. Να υπάρχει μια ενγένεια μορφωσιά, ή να υπάρχει ένα θράσος απίθμενο, να βγάζεις μια κακία χωρίς προηγούμενο, να έχουν καεί, να φταίνε όλοι αυτοί που φταίνε για το ότι έχουν καεί. Γκολ! Βαλένθια! Διευρύνει το σκορ, έτσι κύριε Σιμώνα. Δεν με ενδιαφέρει. Ωραία, 2-0, αφού δεν σε ενδιαφέρει. Λοιπόν, να υπάρχει αυτό το θράσος, να υπάρχει μια ασέβεια στους θεσμούς και αυτό καταδεικνύεται ακόμα και από τους εκπροσώπους που βρίσκονται στα κανάλια και μεταφέρουν την εικόνα της κυβέρνησης στο θέμα του
ματιού. Και τι έχει να κάνει, ότι φταίει ένα αρχιδόμηση, κυρίες και κύριοι. Καλά τον είπε τον άλλο να το αϊγαμιού το υπαλληλάκι της κυβέρνησης. Τον γνωστό δημοσιογράφο, ο οποίος ακόμα και την ίστατη στιγμή που η γυναίκα βγάζει τον βρασμό της πραγματικά σε αυτά που έχουν συμβεί και σε αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτό το κράτος να το κάνει τρομάρα τους, κράτος έτσι που το έχουν καταντήσει, ακόμα και μετά τις δηλώσεις όταν κλείνει η γυναίκα του λέει αγαμιού και πετάει το μικρόφωνο, αυτός βρήκε να βγάλει χολή, φίλε. Αλίμονο λέει να απαντήσω σε αυτούς εδώ πέρα, λέει και τα λοιπά. Ποιος? Αυτός. Τέλος πάντων, εσείς τους κρίνετε, εγώ απλά τους αναφέρω. Υπάρχει ένα, σας είπα, υπάρχει ένα απίθμενο μίσος και δεν ξέρω από πού πηγάζει αυτό το μίσος. Προφανώς επειδή οι άλλοι ήταν πιο κερδισμένοι από αυτούς. Ενδεχομένως. Έτσι, αλλά αυτά υπάρχει λόγος, υπάρχει και επίλογος, υπάρχει και λύση σε αυτά τα προβλήματα. Και σε αυτά θα πρέπει να τα εστιάσετε εσείς, γιατί θα φτάσετε κάποια στιγμή που θα πρέπει να αποδείξετε τελικά αν όντως όλα αυτά τα οποία συνέβησαν ή συμβαίνουν καθ' όλη τη διάρκεια να κρίνετε επαρκής. Δηλαδή, τα ξέρω όλα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Κυρία Δούρου, αυτό το παράδειγμα δεν είναι μόνο πολιτικό, είναι και αθλητικό. Έχουμε λοιπόν ένα παράγοντα, γιατί είναι παράγοντας, κυρία Δούρου. Ούτε τζικό σα θέλετε να πείτε, όπου θέλετε να πείτε. Τέλος πάντων, πούμε όμως την κυρία Δούρου, η οποία πανηγύριζε το 2016 με τις φωτιές, οι οποίοι δεν κάψανε κανέναν, τα λένε οι ίδιοι τους, αλλά και τι έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια, με αποτέλεσμα να πνιγούν 25 από κακούς χειρισμούς, να καούν 100 επίσης από κακούς χειρισμούς και ούτω καθεξής. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δεν έχει την ευτυχία, την ηθικότητα, αν θέλετε να το πάρουμε και αυτό. Βέβαια, το ήθος και αριστερά είναι λίγο παράλληλα αυτά. Δεν συμπίπτουν. Κάποια στιγμή μπορεί να συμπίπτουν, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα είναι μπασταρδεμένη η φάση. Τέλος πάντων, και επειδή δεν υπάρχει. Έκανε κανένα... λάθος ερώτηση. Άκου τώρα τι σε λέω, κορέ. Κάτσε πρέπει τώρα, σε πω τώρα να παθέσει και πέντε πράγματα. Εσύ δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Σε πω εγώ πώς είναι η πραγματικότητα τώρα. Και λέω τώρα, εγώ απευθύνομαι σε εσά. Έναν άνθρωπο ο οποίο έχει την εποπτεία όλη αυτή τη κατάσταση και του χρεώνεται, σε εισαγωγικά του χρεώνεται, η νεκρή στη μάνδρα και η νεκρή στο μάτι από την ανεπάρκεια διαχείρισης κρίσεων, πώς είναι δυνατόν αυτός να μην έχει αντιληφθεί την ανεπάρκειά του, ρε φίλε? Πώς είναι δυνατόν η κυβέρνηση να σιωπά, η οποιαδήποτε κυβέρνηση, εμένα δεν με ενδιαφέρει με ένα αριστερά δεξιά. Πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει κάποιος, ρε παιδί μου, να της τραβήξει το αυτή και της πει βάτε πάρε τον μπούλο από εδώ, ρε. Πρέπει να κάνουν 150 τώρα, γιατί έτσι πάει αρθριστικά δηλαδή. Είναι αυτό το πράγμα δηλαδή σε σοβαρή χώρα? Πού μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα και να μην υπάρχει κάποιος με ευτυχία να γυρίσει και να πει ρε φίλε φτάνει, κάτσε λίγο στην άκρη. Ανταυτού η κυβέρνηση, γι' αυτό σας είπα ότι βγάζουν οι άνθρωποι έναν εκφυλισμό, μια τρομοκρατία, ξαναεπενδύει στο όνομα της κυρίας Δούρου, η οποία δεν έχει να δώσει τίποτα στην περιφέρεια. Ας όψε το Μαρινάκης που την έβγαλε, για να τα λέμε και αυτά, γιατί σας τα είπα από τις προηγούμενες μέρες, σας τα είπα απ' έξω, απ' έξω. Τώρα θα σας πω κι άλλα. Κρατηθείτε λοιπόν. Ας όψε λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης που την έβγαλε, γιατί έτσι λέγανε οι φήμες, ότι επειδή ήταν στραβωμένος με τον Σαμαρά. Σας είπα και εδώ που είναι στραβωμένος και ο Καραμαλής με το Μητσοτάκη, έτσι. Δεν τυχαίο ότι για όλα τα σκάνδαλα τα οποία συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα, η μόνη πενταετία είναι χειρότερη που δεν ακούγεται. Αυτή είναι του κυρίου Καραμαλή. Κάνω λάθος. Διακυβέρνηση Καραμαλή της Νέας Δημοκρατίας. Κάνω λάθος. Τα χαρτιά άλλα λένε και τα νούμερα λένε άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν, καλό είναι να μπαίνετε σε μια φάση αντίληψης το τι συμβαίνει ακριβώς και για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Παραδείγματος χάρη, σας έδωσα δύο πάρα πολλά. Και εδώ ήταν στραβωμένος. Και ο στραβωμένος ήταν και ο Κωστάκης, ήταν στραβωμένος με τον Σαμαρά. Τι έκανε, ψήφισε Τσίπρα. Γιατί όμως ψηφίζει Τσίπρα? Ψηφίζει Τσίπρα για να αποκτήσεις μια ασυλία, υποτυπώδη ασυλία. Και τώρα βέβαια στο ενδεχόμενο ότι η Νέα Δημοκρατία θα βγει, θα έχουμε άλλα πράγματα, παιδιά, να ξέρετε. Θα πάει αλλού. Θα το μάθω κι εγώ, γιατί δεν το γνωρίζω. Θα το μάθουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, όλο αυτός ο ρεβαζισμός που υπάρχει, όλο αυτό το κατακρεούργημα της κοινωνίας, η συνεχιζόμενη λέλαπα ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλουν να φύγουν με κανένα λόγο, να είναι απροκάλυτοι και να. Το χειρότερο. Να λένε ότι δουλεύει η δικαιοσύνη. Ετοιμάσου! Σε δουλεύουνε ψηλό γαζί, φίλε. Επειδή λέει βγήκε γρήγορα το πόρισμα, έχουν συνηθίσει να το βγάζουν μετά από 1-2 χρόνια, γιατί κερδίζουν μισθό με αυτά τα πράγματα. Δεν έχουν να σου πούνε τίποτα.
κάτι καλό. Δεν έχουν να σου πούνε κάτι καλό. Ενώ ο Αλέξης αυτή τη στιγμή είναι πάνω σε ένα τρακτέρ. Είναι προς στην Εθνική Οδό Λαμίας Αθηνών και μαζί. Μπράβο. Το τρακτέρ δεν είναι χωρίς ρόδες όμως. Ήταν ομοίωμα. Ξέρεις αυτά τα φωτοσόπ που κάνετε κτλ. Δεν έχουν να σου προσάψουν τίποτα. Κάτι καλό δεν υπάρχει. Λέει η έξοδος στις αγορές. Δύο φορές να σηκώνει. Δεν περιμένουν στα σύνορα να σταματήσουν το χιόνι για να έρθουν. Η Πορτογαλία δανείζεται με ούτε 1%. Η οποιαδήποτε χώρα στην Ευρωζώνη δανείζεται κάτω από 1,5%. 2,5% το ανώτερο είναι στην Ιταλία. Και εμείς με 4% πανηγυρίζουμε την έξοδο στην αγορά. Πουλήστε κι άλλο, ρε. Κι άλλο Μακεδονία πουλήστε. Πουλήστε και τα Δωδεκάνησα. Κάτι και την Αλβανία. Πάρτε λίγο τη Θράκη να κρατηθείτε κι άλλο στις θέσεις σας. Πού οδηγεί αυτό να μείνετε στις θέσεις σας? Θα σας ξαναψηφίσουμε. Τι θα κάνετε είναι ο σκοπός που δεν κάνετε τίποτα. Γιατί δεν μάθατε ποτέ στη ζωή σας να κάνετε τίποτα. Έχεις έναν πρωθυπουργό ο οποίος δεν έχει κάνει ποτέ στη ζωή του τίποτα και από τον θυμό του το 2015 ο Έλληνας, επειδή θυμίζεται ότι είναι μαλάκα στο κεφάλι όταν είναι να ψηφίσει να κάνει να ράνει, δεν είναι βρισιά. 15 φορές θα το πω. Μάθε τη λέξη τι σημαίνει. Και μετά θα με κάνεις νόημα και ευχαριστώ πάρα πολύ που με συγκρατείς, γιατί ήμουν τώρα έτοιμος να πω κι άλλα από πίσω. Για να καταλάβεις τι σημαίνει, πλήρωνε τώρα. Και πρέπει να τον ξαναψηφίσεις. Δεν πρέπει. Πρέπει. Τι θέλει, μόνο αυτή. 115 νεκροί από τη γρήπη. Κανένα σας δεν μιλάει. Να μην μιλάτε. Κάντε πως κοιμάστε, γιατί ούτως ή άλλως κοιμάστε. Διάλειμμα. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε για να δούμε τι. Δεν έχουμε καμία μεταβολή σε τίποτα. Έχουμε και λέμε
Τσελσέα, Δυναμό Κιέβου 1-0, Νάπολη Σάλτσμπουργκ 2-0, καθώς επίσης και το Βαλένθια Κράσνονταρ επίσης 2-0. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και στην επίσημη σελίδα βέβαια, το οποίο γίνεται ένας έχετε πάρα πολύ ωραία συμπεριφορά, αυτό μου αρέσει, είναι ενδεικτικό του επίπεδου το οποίο υπάρχει. Λοιπόν, που είχαμε σταματήσει, φίλε, είχαμε σταματήσει όλα αυτά τα κακό σκήμενα τα οποία υπάρχουν και δυστυχώς αυτά μας συνοδεύουν είτε στην καθημερινότητά μας, αν παρακολουθήσετε ό,τι σε σχετίζεται με το οτιδήποτε καινούργιο υπάρχει, με την ενδεχόμενη σε τα μας, ας πούμε, νέα τάξη πραγμάτων, νεοταξίτες και όλα αυτά εδώ πέρα. Το μόνο και έμεινε εσύ ακόμα. Όχι, δεν έμεινα. Έμεινα στις αλλαγές, ας πούμε. Δηλαδή, η μόνη αλλαγή που μπορεί να γίνει και έχει γίνει είναι στα ονόματα. Δηλαδή, άλλαξαν ονόματα τα υπουργεία, άλλαξε όνομα τα Σκόπια. Είναι μεγάλες επιτυχίες της ελληνικής κυβέρνησης αυτή εδώ πέρα και πιστεύω ότι είναι ο μοναδικός χώρος ο οποίος μπορεί να περπατήσει ελεύθερα. Δηλαδή, όλοι αυτοί που πηγαίνουν στα Σκόπια πιστεύω πηγαίνουν χωρίς αστυνομική κάλυψη, διότι δεν χρειάζεται. Δεν είναι δρόμος, η καρδιά μου να πατάς. Μας πάτησαν όμως, μας πάτησε και το τρένο, γιατί οι μάγκες δεν υπάρχουν πια. Οι μάγκες είναι τζούφιοι. Κάνουν τους μάγκες. Μάγκες δεν είναι και τελικά κανένας και κανένας από τους 300. Μούχτι! Και θα συνεχίζουν να είναι μούχτι, έτσι. Θα είναι στο μούχτι κατά συνέπεια, κατά συνέχεια. Τέλος πάντων, τα κάνουμε, έτσι είναι Δερβίση. Λοιπόν, να πάμε. Ωραία, που πάμε. Πουθενά δεν πάμε. Να πάμε να πάρουμε τα φάρμακά μας, τα οποία και αυτά επιδέχθηκαν την ανάλογη αύξηση, δηλαδή προσέξτε λένε, αυτοί που βρίζανε τους προηγούμενους για τα φάρμακα, έρχονται ήδη και λένε, δεν ξέρω αν το ακούσατε, και λέει, μας πιέζουν οι πολυεθνικές να αυξήσουμε τα φάρμακα. Ενώ κατηγορούσαν μέχρι χθες αυτός ο Ντεμέκ άντρας από την Κρήτη, αυτός που κάνει το κοπέλι από την Κρήτη, τώρα δεν ξέρω αν είναι ντροπή της Κρήτης, αν έχει τέτοια κοπέλια ή όχι, αλλά άσχετο. Όλοι σας και μόνος μου, σας έχω. Ναι, ωραία. Έχουμε γνωρίσει παλικάρια από την Κρήτη. Και φαντάζομαι ότι δεν συμπεριλαμβάνεις εσύ σε αυτά εδώ πέρα. Έτερων εκάτερων. Αυτοί λοιπόν κατηγορούσαν τους προηγούμενους και ιδίως αυτός για όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν. Σήμερα έρχονται οι ίδιοι, δεν ξέρω αν το έχεις έτοιμο, μου το λες έτσι. Έρχονται σήμερα οι ίδιοι και λένε ότι για τα φάρμακα μας πιέζουν οι πολυεθνικές. Αλλά αυτοί την επόμενη μέρα του Μακεδονικού, εδώ, συλλαλητηρίου, ανακαλύψαν ως διαμαγείας την Οβάρτης. Γι' αυτό σας λέω, οι άνθρωποι έχουν καταστρατηγήσει τα πάντα. Βγάζουν ένα απίθμενο μίσος μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν χάος προς όφελός τους. Εάν θέλετε να προστατευτείτε και αν αύριο τα παιδιά σας, στοιχειοδός, εσείς που δεν μπορείτε να τα βγάλετε έξω, σας είπα και άλλη φορά, αν έχετε παιδιά τα οποία είναι για έξω, διώξτε τα. Να ακούσουμε λίγο για τα φάρμακα. Πάμε να ακούσουμε λίγο. Το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι η έκφραση ενός αδιαφανούς τρόπου τιμολόγησης των φαρμάκων, ο οποίος έχει βασιστεί σε συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα. Καθοριστικός παράγοντας υπήρξε το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελούσε χώρα αναφοράς για τον καθορισμό της τιμής των φαρμάκων σε άλλες 55 χώρες. Κατά συνέπεια, μια υψηλή τιμή στη χώρα μας εξασφάλιζε αυξημένα κέρδη σε άλλες 55 χώρες για τις εταιρείες. Η βιομηχανία, κύριε Γεωργιάδη, αν παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις της, επιτίθεται συστηματικά στην κυβέρνηση λόγω clawback και rebate, και υπάρχουν πολυεθνικές εταιρείες που αυτή την περίοδο απειλούσαν το Υπουργείο ότι θα αποσύρουν τα φάρμακά τους διότι είναι μη βιώσιμα στην ελληνική αγορά. Θα σας ακολουθώ τσιπέρδι και θα στέκω πέρα-πέρα να μετρώ τις μπαλωτές που παίρνεις του αέρα. Καταλάβατε τώρα τι είπε ο τύπος. Όχι ο τελευταίος, αυτό είναι ωραίο που είπε ο τελευταίος, αλλά μας πιέζουν οι πολυεθνικές. Τους προηγούμενους δεν τους πιέζαν οι πολυεθνικές. Και μιλάει ο πρωθυπουργός, δηλαδή ο νούμερο ένα ψεύτης της κυβέρνησης, και να σου κάνει καθυπόδειξη για την Οβάρτης. Πρόσεξε λίγο, και μετά βγαίνει ο υπουργός του και να λέει: μας πιέζει η Οβάρτης για τα φάρμακα. Και ψάχνω εγώ τώρα κάνα δύο ανθρώπους σήμερα το μεσημέρι και τι ψάχνω και βρίσκω. Λέω: ρε αδερφέ, του λέω έτσι και έτσι λέω με τα φάρμακα. Μου λέει: κοίταξε, τα φάρμακα τα οποία θα φθηνίνουν και έχουν λίγο φθηνίνει, κατά κάποιο τρόπο έχουν κάποια έκπτωση, είναι λέει τα ακριβά.
Λέω τα βρίες κατανάλωση αυτά που τρώω από το πρωί μέχρι το βράδυ, εγώ που παίρνω τα χάπια μου, ξέρω εγώ και τα αυτά. Μου λέει αυτά, τα πάμε. Έξυπνο μου λέει είσαι, καταλαβαίνει. Πιστεύω και εγώ ότι είναι έξυπνο το κοινό που ακούει, καταλαβαίνει το κοροϊδηλίκι το οποίο υπάρχει τα τελευταία 4 χρόνια με το να βρίζουν τον μεν, αν πήραν μίζα ή δε. Ξέρετε γιατί φωνάζουν για τις μίζες? Γιατί δεν έχουν πάρει ακόμα αυτοί. Και αν έχουν πάρει, το κάνουν για ξεκάρφωμα. Πόσα και πόσα ανακαλύπτουμε. Κουντουρά, 1194 δόσεις θα αποπληρώσει το δάνειό της. Δηλαδή σε 114 χρόνια. Το αντιλαμβάνεστε? Δούλευε εσύ, Ελληνάκο. Τρώγε τις φάπες σου εσύ, αριστερές φάπες, να γουστάρεις κιόλας. Να φτιάχνεσαι και να λες αριστερά εγώ, ζουρνάδες εγώ, πορείες εγώ, συντάγματα εγώ, πορείες ξανά, κόντρα ξανά εγώ, βόλτες εγώ. Εσύ, ναι, εσύ. Τι λέρα, φίλε. Θα τα πληρώσεις όλα εσύ. Θα τα πληρώσουμε όλα εμείς. Δεν θα τα πληρώσει κανένας άλλος. Αυτοί εδώ δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, φίλε. Τους ενδιαφέρει δηλαδή να καίγεται το μάτι και σου λέει για την άναρχη δόμηση. Να τους λες για κάποια προβλήματα και σου λέει για την παιδεραστία κάποιου. Λες και είναι μείζον θέμα καθημερινό. Δεν έχει άλλους να φάει. Δεν έχει δουλειές. Υπερφορολόγηση πάμε κατά διαόλου. Ελλείμματα δεν πληρώνει κανένας γιατί δεν εισπράττει και κανένας. Δηλαδή έχουν αυτοί το αποθεματικό, το έχουν κάνει καβατζωμένο. Έτσι, για να κάνουν τους καλούτσικους τους ξένους στα ξένα κέντρα αποσταθεροποίησης και στις διεθνείς συγκυρίες. Και με όλα αυτά, τι έχουν καταφέρει? Να μην υπάρχει τίποτα. Ούτε δουλειές να υπάρχουν, ούτε πρόκειται να υπάρχουν. Γιατί αυτό βλέπω. Εσείς αν βλέπετε για ανάπτυξη, γιατί όλοι λένε για το καλό της χώρας, για το καλό το αύριο κτλ. Αφού δεν πληρώνει κανένας. Του λέω δεν πληρώνει. Μου λέει όχι δεν πληρώνει. Γιατί δεν πληρώνει? Μου λέει που περιμένω τη ρύθμιση. Ποιος κάνει εγώ? Ποιος θα πληρώσει αυτά? Δεν πληρώνουν τους ώρα που δεν πληρώνουν, δεν πληρώνουν τώρα και όλοι οι άλλοι. Γιατί περιμένουν, τι περιμένουν, Εμίλη? Περιμένουν τις ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις οι οποίες θα γίνουν, γιατί θα έρθουν οι άλλες ρυθμίσεις, γιατί ούτε αυτές θα τις πληρώνουν. Πώς θα τις πληρώσεις αυτές τις ρυθμίσεις? Μα αφού δεν πληρώνεις. Εμένα ρωτάς? Όχι, δεν ρωτάω, εσένα ρωτάω τον κόσμο. Εφόσον δεν πληρώνουν τις προηγούμενες. Τώρα γιατί ξένα δεν πληρώνει? Γιατί δεν μπορούσαν να πληρώσουν ούτε αυτές που κάνανε. Από την αρχή του 2015. Κοίτα, πες μου τώρα, σε παρακαλώ. Πού πήγαν τα λεφτά αυτά? Εγώ ξέρω ότι το εξάμηνο του 2015, έτσι, αυτό προσπαθούν να το διαχειριστούν οικονομικά αυτοί αυτά τα 3-3,5 χρόνια και δυστυχώς δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Και δυστυχώς δεν μπορούν να διαχειριστούν ούτε τις τύχες μας. Έχουμε μείνει μόνοι μας. Ο καθένας κάνει αυτόβουλα ό,τι μπορεί να κάνει. Δυστυχώς, και αυτό να έχετε από εδώ και πέρα σαν παρονομαστή να το έχετε. Εγώ σας το λέω για να αυτοπροφυλαχθούμε. Δεν πρόκειται να μας βοηθήσει κανένας. Πας μιλάς με τον αστυνομικό και ο αστυνομικός σε βλέπει σαν να είσαι εξωγήινων. Σου λέει τι μου λέει τώρα αυτός? Άσε μας. Όχι, κατάλαβε, κατάλαβε. Άσε μας ρε κουκλίτσα μου που λέγει ο Ψινάκης. Αυτό σε λέει ο αστυνομικός σήμερα. Πας του λες ας πούμε για μια παράβαση, πας και του βλέπεις ο άλλος. Περνάει ο αστυνομικός μπροστά από αυτοκίνητο το οποίο είναι κλεισμένη η ράμπα αναπήρων και δεν υδρώνει το αυτί του. Τρώει και ένα συχτήρισμα στον δρόμο και δεν απαντάει καθόλου. Τι να πει? Γιατί δεν σταμάτησα να... Γιατί δεν σταμάτησα να το γράψω? Μα δεν είναι δικιά του δουλειά. Ναι, δεν είναι δικιά του δουλειά. Ο κρατικός μηχανισμός, παιδιά, έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει, γιατί το είπαμε, ότι είναι η αναξιοκρατία το πρώτο προσόν το οποίο πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή, ο αγράμματος, ο εγκεφαλικά αγράμματος, προσέξτε λίγο, δεν έχει να κάνει με το γραμματιζόμενο, ο εγκεφαλικά, δηλαδή δεν παίρνει τροφέως. Ο αναλφαβητισμός έχει να κάνει με τον εγκέφαλο. Δεν μπορεί να βάλει σε μια τάξη. Δηλαδή, εάν διαβάσετε λίγο το πόρισμα, αυτή την αλητεία, γιατί περί αλητείας πρόκειται να αποδίδονται μόνο πλημελήματα. Δικαιοσύνη, σας έχω πει και άλλη φορά. Τι έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη? Είσαι εξυπόλυτος, είσαι τελειωμένος. Και αυτοί στο μάτι ήταν τελειωμένοι. Οι επόμενοι που μείναν από το μάτι, και αυτοί τελειωμένοι, αλλά δεν το ξέρουν ακόμα. Ή το έχουν προαισθανθεί. Το διαισθάνονται. Όλοι λοιπόν αυτοί εδώ πέρα, κυρίες και κύριοι, θα πάνε για πλημέλημα. Και όπως είπε ο Μέγας Κούγιας από την πρώτη ώρα, γιατί άλλοι ακόμα κοιμόντουσαν, δεν θα πάει κανένας φυλακή. Όπως δεν πήγε στην Ελλάδα κανένας φυλακή. Όπως λέγανε ψέματα. Λέγανε ψέματα το βράδυ. Λέει, είπε αυτός που κάνει, ο Ταβερνιάρης που κάνει τον πρόεδρο της Βουλής, παιδιά, λυπάμαι που λέω τους χαρακτηρισμούς αυτούς. Δεν έχω κάποιο καλύτερο να πω, ειλικρινά. Πάντα τέτοια. Να ακούω να λέει, να τον ακούω να λέει. Άκου τώρα, Εμίλη, τι γύρισε και είπε. Λέει, τον είπαν ψέματα τον πρωθυπουργό. Είπαν, λέει, ψέματα στο μίστερ αλήθεια. Αφού ο άνθρωπος είναι ψεύτης. Δεν ξέρεις ποιο είναι το, η αλήθεια του. Αλήθεια να σε λέει, ψέματα το παίρνεις. Μα δεν έχει πει κάποια αλήθεια. Αγέρα πολύ. Ακριβώς.
Η μόνη αλήθεια που είπαν είναι ότι θέλουν να δώσουν τη Μακεδονία. Γιατί προφανώς υπάρχει συμβόλαιο. Δεν εξηγείται αλλιώς αυτό το πράγμα. Να έχει ολόκληρο πρέσβη των Αμερικάνων και να κάνει αβάντα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το έχω ξαναδεί. Και να ξέρετε ότι όταν τελειώσει η ιστορία αυτή, αυτός ο πρώτος που θα φύγει είναι αυτός. Πριν τον Τζίπρα θα φύγει αυτός. Η κατάσταση έχουμε φτάσει εδώ. Αλληλούια! Είναι οι μέτροι, είναι οι μέτροι, είναι οι περίεργοι και είναι οι κάπου οι περιπουτζίδες αυτοί που διοικούν σήμερα το δημόσιο σύστημα. Και μιλάτε εσείς για αναξιοκρατία, διαβάζεις αυτούς τους διαλόγους στην πυροσβεστική φίλη και τρομάζεις. Και λες ρε φίλε να πάρω εγώ τώρα τηλέφωνο και να μου πει ο άλλος το κέρατό μου το ταξί και κάτσε να τα γεννήσουμε και αυτά εδώ. Να μην προλάβει να κλείσει το τηλέφωνο αυτό στο πυροσβεστικό κέντρο. Εκεί θα ήμουνα. Να πάρω τηλέφωνο την αστυνομία και να με πουλήσει. Α, σας το έχω πει κιόλας. Σας είπα ότι είχα κάνει μια καταγγελία και μου λέει γιατί πήρατε, λέει, εμένα. Να πάρετε, λέει, συντροχεία. Και εσύ του λέω τι κάνεις για να σηκώνεις το τηλέφωνο στο αστυνομικό τμήμα. Ο αστυνομικός παίρνει, δηλαδή, ο πολίτης παίρνει τηλέφωνο στο αστυνομικό τμήμα. Και το έχω βιώσει προσωπικά. Να καταγγείλω κάτι και λέει, εγώ λέει, επικοινωνήστε μου λέει με το 100. Εσύ του λέει, γιατί δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με το 100, ποια είναι η δουλειά σου σένα. Να σηκώσεις τα τηλέφωνα, κάνεις και τον αξιωματικό υπηρεσίας. Μου λέει, ναι, μου λέει τα στοιχεία σας. Λέω, ό,τι θέλετε, τα στοιχεία μου τάξη του λέω. Καταγράφτηκε η κλίση, άμα θες. Να μου δώσεις και τα δικά σου τα στοιχεία όμως. Μας κάνετε τις μωρές παρθένες και εσύ. Γιατί μόνο τις μωρές παρθένες ξέρετε να κάνετε. Πάρτε τηλέφωνο εσείς. Αυτό που είπε δηλαδή αυτό το πυροσβεστικό σώμα είναι τακτική. Πάρτε εσείς, λέει, τηλέφωνο την τροχέα. Είσαι καλά, μωρέ. Γιατί να πάρω εγώ την τροχιά τηλέφωνο και την παίρνεις εσύ να την ειδοποιήσεις. Αλλά πώς να το κάνει αυτό. Όταν δεν ξέραν αυτοί που ήταν εκεί πέρα ότι υπάρχει φωτιά. Δεν ήξερε η αστυνομία ότι υπάρχουν φωτιές. Δεν ήξερε η πυροσβεστική ότι υπάρχουν φωτιές. Δεν ήξεραν στην πυροσβεστική και στην αστυνομία ποιος έχει τα εναέρια μέσα. Κατάσβεσης. Δεν ήξερε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να δώσει συντεταγμένες. Δεν ήξερε κανένας τίποτα. Είμαστε στη χώρα του δεν ξέρω. Μακριά από μένα μια πιθαμή και όποιο θέλει ας αρπάξει. Μια πιθαμή από τον κόλο μου. Αρκεί να κάθομαι εγώ. Στην ίδια τη θέση. Με όλη την ανεπάρκεια που μπορεί να έχει. Βλέπε δούρου. Ευθυξία δεν το συζητάμε. Είναι άγνωστη λέξη στην αριστερά. Ούτε ευθυξία, ούτε ηθική, ούτε τίποτα υπάρχει. Εσείς πείτε ότι υπάρχει. Πείστε το τίποτα. Ιφκίτς και ηθική μας. Μπορεί γι' αυτό να υπάρχει. Έτσι. Ποιος το γράψει αυτός. Εδώ σιγά τώρα με το βρω. Εδώ βρίσκουν τι κάνει. Ποιος έβαλε τον κόλ τώρα. Θα βρουν το ηθικής και ηθική. Λοιπόν. Όταν φτάσεις λοιπόν σε ένα σημείο και καταγράφεις. Δηλαδή τη μάντρα καταγράφεις. Δείχνει ανεπάρκεια. Τι θα σας πω τώρα. Να σας δώσω να καταλάβετε. Προϊστάμενος της πολιτικής προστασίας ήταν κάποιος τον οποίο η προηγούμενη κυβέρνηση τον έδιωξε. Σαν ανεπαρκή υποστράτηγο. Δεν ξέρω πού ήταν. Λοιπόν, τον έδιωξε. Αυτοί τον επανέφεραν και τον έβαλαν μπροστάντζα και αυτός ήταν απόν τις πρώτες ώρες του ματιού που γινόταν η φωτιά. Γίνεται μετά τον Ταραβέρι το βράδυ. Γίνεται μετά τον Ταραβέρι το βράδυ όπου λένε τα μύρια όσα ψέματα. Αλλά φίλε, να έχεις δεκάδες ρε φίλε νεκρούς, να κάνεις συγκέντρωση φιάσκο το βράδυ με πυροσβεστικούς με όλους αυτούς εκεί πέρα να βγουν τους κλιμίτζουρες και να μην έχεις την ευθυξία φίλε. Να κάνεις τον ανήξερο φίλε. Ο πρωθυπουργός έκανε τον ανήξερο και τον δικαιολόγησε ο άλλος, ο πρόεδρος της Βουλής, κρίμα και για το αξίωμα, και να λέει τον είπανε λέει ψέματα. Τον είπανε ψέματα. Ποιο είναι τον ψεύτη. Ο πρωθυπουργός είπε ψέματα σε όλη την Ελλάδα τώρα. Σε πείραξε ένα που τον είπαν ψέματα. Δικές σας επιλογές ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Πολιτικό προϊστάμενο αυτών τον είχατε εσείς, τον οποίο τον παρατήσατε μετά. Ο Τόσκα σε συγκέντρωση που έκανε και στην διαχείριση που έκανε μαζί με τον Τζανακόπουλο, με αυτό που κάνει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έκανε ολόκληρη. Έφερε ολόκληρη κουστοδία και μας λέγανε, θυμάστε, δεν ξέρω αν θα θυμάστε αυτό. Εγώ έτσι σας κάνω ένα φρεσκάρισμα λίγο. Ότι ήταν σχέδιο εμπρισμών. Τα ξένα κέντρα στο Πεθερβί ήθελαν να δείξουν την κυβέρνηση. Το μυαλό τους είναι ότι θέλουν να τους βγάλουν από τη θέση τους. Είσαι ανεπαρκής ρε φίλε. Κάνε εκλογές αν πιστεύεις ότι είσαι δυνατός. Γιατί περιμένεις το τέλος, γιατί θα χάσω 6 μήνες φίλε, 6 μηνιάτικα. 6, 8, 48, 50 χιλιάδες. Πού θα το βρει αυτός έξω ρε, ο ρέμπελος. Πότε είχαν αυτοί λεφτά έξω. Και δέστε ποιοι έχουν λεφτά από αυτούς. Και θα καταλάβετε και τι δουλειές κάνουν αυτοί. Ούτε που ακούγονται, γιατί ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους. Και λέει ψάχνουν να βρω, ο Τόσκας αυτός που έκανε τον υπουργό, ψάχνουν να βρω λέει που έκανα το λάθος και δεν βρίσκω τίποτα, έγιναν όλα σωστά. Ο πρώτος πρέπει να πάει φυλακή είναι αυτός.
Σε ένα σοβαρό κράτος δεν μπορεί να πηγαίνουν για πλημέλημα αυτά. Να τα ακούν οι δικαστές. Πλημέλημα δεν υπάρχει σε αυτό. Υπάρχει κακούργημα, 100 άνθρωποι πέθαναν. Τους πέθαναν. Τους σκότωσαν. Όχι από την αναρχιδόμηση. Υπάρχουν δύο κολέγια εκεί. Υπάρχουν δύο κατασκηνώσεις. Οι οποίες... Πώς έφυγαν αυτοί, πώς εκκαινώθηκαν έξω. Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Όπως είναι και για άλλους εκεί. Έκλεισε, λέει, η Μαραθώνος. Λέμε, το σημείο κλείνει η Τσιμισκή. Δεν ήξεραν ότι καίγεται Βενιζέλο με Τσιμισκή, αυτός που καθόταν στην ΧΑΔ. Λέει, θέλω περιπολικό. Τι δεν το κάνεις, λέει, γιατί και εγώ είμαστε. Πού έχει φωτιές. Λέει, στη Νέα Μάκρη. Νέα Μάκρη, λέει, είναι τον Ταού. Άκου τώρα συνομιλία. Όχι, λέει, η φωτιά της Νέας Μάκρης είναι της Νέας Μάκρης. Της μάνας του Τάντι Ρεντήρε. Ω, τι μου λέτε. Είναι δυνατόν. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα να έχουν κριθεί ικανοί να διαχειριστούν κρίσεις. Ναι. 100%. Έχεις φιλήσει δαχτυλίδι, σας έχω πει και άλλη φορά πώς γίνονται οι αξιολογήσεις. Είσαι φίλος, είσαι γνωστός, έχεις βρει. Και να σας πω κάτι, τρεις μέρες θα κρατήσει αυτό, το πολύ. Τέταρτη μέρα. Νομίζω ότι σας κάλυψα πλήρως. Μετά δεν θα είμαστε τίποτα. Καμία ενοχή και καμία συνενοχή. Σαν να μην πέρασε τίποτα, ξεκινήσουμε τα μπάνια, θα έχουμε και εκλογές, θα γίνουμε πάλι κουλουβάχατα. Να η αριστερά τη δεξιά, η δεξιά τη αριστερά, μα γινότανε πάντοτε. Και εσύ συνεχίζει το πάντοτε. Ας γελάσουμε λίγο, το κάνουμε λίγο χαρούμενο το θέμα. Αυτό ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς κάνουμε χαρούμενο το θέμα. Τι κάνουμε χαρούμενο, το θέμα. Ποιο είναι το θέμα, η αριστερά και η δεξιά. Έτσι θα πορευτεί η χώρα αυτή. Έτσι θα πορευτεί, παιδιά. Μην περιμένετε ούτε να αλλάξετε ούτε τίποτα. Όσοι δηλαδή οι μισοί Έλληνες θέλουν να πάνε να ψηφίσουν για να τιμωρήσουν, ή γιατί θυμώσανε, ή γιατί πονάνε, ή γιατί για τα λοιπά. Και κανένας δεν σκέφτεται πραγματικά τι πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα, δυστυχώς, να βοηθήσει και εμάς κατ' επέκταση. Ανταυτού. Άμπρο. Γύρνα πίσω. Ή έστω τηλεφώνανε. Άμπρο. Απόψε. Ναι, έτσι. Η δεξιά. Τερματίζει τον πολιτικό της βίο. Μπαίνει οριστικά στα χρονοτούλαπα της ιστορίας. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι αυτοί εδώ. Θα μάθουμε αυτά όταν θα φύγουν αυτοί. Θα μάθουμε ό,τι έχει γίνει και δεν έχει γίνει. Γιατί τίποτα δεν είναι κρυπτόν υπό τον ελληνικό ήλιο. Παραδείγματος χάρη, στην Γερμανία γίνονται εκδηλώσεις. Δεν ξέρω, γίνεται ένα φόρουμ εκεί. Τι είναι? Ναι, γίνεται ένα φόρουμ, αλλά την Βόρεια Μακεδονία τη λένε στη Γερμανία σκέτο Μακεδονία. Δεν είδα κανέναν αριστερό να προασπίζεται αυτό που προσπαθούν να περάσουν πηγαίνοντας εδώ σε κατατόπους, ας πούμε, πλατείες και σε κάποια κλειστά, γιατί είναι ανοιχτές οι συγκεντρώσεις αυτές, αλλά είναι κλειστού τύπου, με ειδική κάρτα μπαίνεις, έτσι. Και συλλαμβάνεσαι ή προσάγεσαι στο αστυνομικό τμήμα. Κάνα τρίωρο, τετράωρο μέχρι να λήξει όλη η ιστορία, διότι δεν παρακολουθούνται αυτά εδώ. Για βάλει λίγο τις παρακολουθήσεις του κυρίου Τσίπρα. Τι έλεγε ο κύριος Τσίπρας πριν αναλάβει, έτσι, να μας πει και άλλο ψέμα εκεί. Τι έλεγε, όχι, δεν το δίνατε σημασία. Γιατί φοβόσασταν ότι θα πάει να υπογράψει ο Σαμαράς τρίτο μνημόνιο. Αλλά τι σας έκαναν, σας χαλάρωσαν σαν κοινό, σαν χώρα, σας αφήσανε και μας αφήσανε. Έτσι ένα εξάμεινο που τα έκανε τα να πού ο Βαρουφάκης, οι λένε κακές οι γλώσσες, με αποτέλεσμα να έρθει να σου καθίσει ένα δημοψήφισμα, πάρει και την τάπα από πίσω να μην μπορείς να βγάλεις το σκασμό ούτε τον αερισμό, υπέγραψε και το τρίτο μνημόνιο και δεν είναι τίποτα. Πήγες και επισφράγισες το τρίτο μνημόνιο με ρεκόρ ψηφοφορίας. Αυτός είσαι Έλληνα. Δεν είσαι αυτό που γράφουνε. Δεν υπήρξες ποτέ, τουλάχιστον η νεότερη γενιά, από την Χούντα και μετά, από την Εθνική Επανάσταση και μετά, ιδίως η μεταπολίτευση, καταγράφονται οι μεγαλύτερες πολιτικές ρόμπες. Χωρίς με κουμπιά. Χωρίς ή με κουμπιά. Διαλέξτε ποια θα δείτε. Πώς λέμε ρόμπα ξεκουμπωτή, ρόμπα κουμπωμένη. Να τα ξέρεις αυτά. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να ακούσουμε τον Βαρόνο Μιχάουζεν της ελληνικής κυβέρνησης. Βαρόνος Μιχάουζεν. Δεν το ξέρω, ο Μιχάλης τι ήταν. Δεν θα καίνε εφημερίδες, αλλά θα στέλνουν χιλιάδες μηνύματα στο Facebook. Ακούστε, ό,τι έλεγε. Και θα ρίχνουν τις σελίδες των καναλιών. Συγκεκριμένα άτομα καλούν σε βίαιη δράση πολίτες. Ότι υπάρχουν τα social media. Αν κάνετε ένα κόπο να περιτρέξετε λίγο το διαδίκτυο, mm-hmm.
Ναι. Θα το βρείτε από μόνοι σας. Διότι τις μέρες των μεγάλων κινητοποιήσεων, κύριε Τράγκα, αυτά τα μεγάλα κανάλια εδέχθησαν ραγδαία επίθεση μέσα από το διαδίκτυο από εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών που στέλναν τα μηνύματα της απογοήτευσής τους και της οργής τους και της αγανάκτησής τους. Και οι ίδιοι ξέρουν γιατί. Και ξέρουν τι ετοιμαζόταν να κάνουν. Ξεστός! Τα σχόλια είναι δικά σας. Φίλε μου Αναστάση, καλησπέρα. Δεν μου λέει κάτι αυτό. Και εγώ εκεί ήμουνα. Και εμένα οι γονείς μου εκεί ήταν. Δεν υπήρχε αυτό που λες. Δεν υπήρχε αυτό που λες. Το 1968 ήταν η Ιουγκοσλαβία. Δεν έλεγε κανένας αυτό το πράγμα. Μην προσπαθήσετε να χαϊδέψετε τα αυτιά σας. Μην αποδέχεσαι την ήττα σαν κάτι τελεσμένο επειδή λέει κάποιος κάτι. Γιατί οποιοδήποτε μπορεί να πει κάτι, δεν σημαίνει ότι είναι και τελεσμένο και σημαίνει ότι είναι και παρονομαστής. Έτσι, να μην δεν κορυδευόμαστε. Έτσι, εσείς που είστε λίγο αριστερόφρονες, να το προσέχετε λίγο αυτό το θέμα και να το μπορείτε να το ζυγίζετε. Γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν το ζυγίζετε. Το τρώγεται, το τρώτα ζύγιστο. Εγώ δηλαδή καμιά φορά όταν πηγαίνω κάπου που δεν θα πληρώσω, μου λέει που πας, λέω πάω να φάω αζύγιστο. Τι σημαίνει αζύγιστο, δεν θα το ζυγίσει, δεν θα πληρωθεί κτλ. Κτλ. Ως επιτοπλίστων ισόγαμπροι είναι αυτοί, να ξέρετε. Εγώ δεν υπήρξα ποτέ, ούτε είμαι, αλλά ισόγαμπροι κυρίες και κύριοι, να ξέρετε, ως επιτοπλίστων είναι στον αζύγιστο. Δηλαδή δεν πληρώνουν ποτέ. Πηγαίνουν στα πεθερικά τους, κούτρα, κούτρανταν. Ναι, λέτε, τι ψέματα θα πούμε, να λέμε. Λοιπόν, αυτά είναι κατακλείδη. Και πάω κλείνοντας έτσι το μισάωρό μας, κυρίες και κύριοι, και διαβάζω. Ο Μίκης είναι με κολπική μαρμαργή, με δύσπνοια και ταχυαριθμίες στο νοσοκομείο. Πιστεύω είναι λίγο δύσκολα για τον μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη. Αλλά και αυτός είναι ένας παλιοκομμουνιστής. Πιστεύω τον έχουν αφορήσει οι ίδιοι στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι στάθηκε εμπόδιο τους. Ένας δικός τους άνθρωπος. Και φαντάζομαι ότι είναι πολύ δικοί τους άνθρωποι που θα σταθούν εμπόδιο αύριο μεθαύριο. Και αυτό το μπινελίκι, επαναλαμβάνω, αυτό το μπινελίκι που έριξε η κυρία στον υπάλληλο της κυβέρνησης, έχω την εντύπωση ότι θα πάει και αλλού. Ή μάλλον δεν ήταν μόνο για αυτόν. Γι' αυτό σε αυτό είναι μελητή ποσότητα, αλλά θα πάει αλλού, θα περπατάει και αλλού. Θυμηθείτε το λίγο αυτό, μάλλον προσέξτε το λίγο αυτό και να δείτε ότι πραγματικά θα γίνει. Έτσι, και μιλάμε για πολιτικές ευθύνες. Εγώ δεν το καταλάβει ποτέ αυτό το πράγμα. Το εφεύρε. Φυσικά ο Παπανδρέου έλεγε πολιτική ευθύνη παίρνω εγώ. Τι με νοιάζει με ένα ρε φίλε. Κόρακα σκοράκο μάτι, σας είπα και άλλη φορά δεν βγαίνει. Οι δικαστές είδατε τι ωραία που το πλασάρανε. Ε? Πολιτική ευθύνη. Προσέξτε λίγο. Δεν είναι τυχαία που το βγάλανε. Όταν βλέπεις ότι αυτοί πανηγυρίζουν που η δικαιοσύνη έδρασε γρήγορα για το μάτι, γιατί είναι πλημέλημα παιδιά. Γι' αυτό και λένε είδατε ότι η δικαιοσύνη που λέτε ότι η δικαιοσύνη κτλ. Κτλ. Η δικαιοσύνη είναι αλακάρτ, σας το έχω πει. Και αλακάρτ λειτουργήσε και τώρα. Για πλημελήματα πάνε. Πάνε 100 ψυχούλες. Δεν είναι μόνο 100 ψυχούλες, έχουν καεί άλλες χιλιάδες ψυχές που συνοδεύονται πίσω από αυτούς εδώ. Όποιος δεν το έχει ζήσει ή όποιος δεν το έχει γνωρίσει, δεν μπορεί να το καταλάβει. Μην θέλετε εσείς να είστε τα επόμενα θύματα όταν εσείς προσπαθείτε να προφυλάξετε και να μπείτε στη διαδικασία της προφύλαξης αυτών από το κακό παρελθόν. Στο κακό παρελθόν, όπως ξέρετε, ζούσαν και αυτοί. Αυτοί έτυχε να γίνουν κυβέρνηση. Από λάθος έγινε. Πώς λένε, κατά λάθος έμεινε έγκυος αυτοί. Έτσι, κατά λάθος βγήκαν και αυτοί κυβέρνηση. Να απαντήσω. Δεν χρειάζεται. Δεν θέλω να απαντήσεις. Ένας νεκρός και 7 τραυματίες στον Κορυδαλό. Δεν ξέρω αν είναι φυλακές αυτό, ρε φίλε. Ή πεδίο μάχης. Μία στις 10, στις 15, ακούς νεκρός, πώς είναι δυνατόν να είναι νεκρός. Γιατί είναι ξέφρακο αμπέλο και οι φυλακές. Ποιος θα πάει τώρα γίνει δεσμοφύλακας να κάνει το μάγκα. Κανένας. Διαβάζεις τις ειδήσεις, έχω μπροστά αυτό που άφησε εδώ η κυρία Μπίκου, και δεν υπάρχει μια καλή είδηση να σας πω. Να, προσέξτε λίγο. Η καλή είδηση που σας είπα. Το ψέμα. Γιατί ακούσατε και το ψέμα από διαχειρός, μάλλον διαστόματος Τσίπρα και του κυρίου Ξανθού. Λέει αλλαγές που θα βοηθήσουν σημαντικά στη μείωση της επιβάρησης των ασθενών στα φάρμακα. Έχει ακροατές μας που έχουν στείλει μηνύματα που πληρώναν 20 και θα πληρώνουν 80. Άλλοι είναι καρκινοπαθείς, άλλοι είναι με κατάθλιψη, άλλοι είναι οτιδήποτε είναι. Όλα αυτά εδώ πέρα, παιδιά, δεν έχουν μειωθεί. Να ξέρετε. Γιατί από εκεί θα βγάλουν.
Οι πολύ ακριβές, αυτές δηλαδή που δεν δουλεύουν καθόλου, τις μειώνουν γιατί δεν δουλεύουν. Τι έτσι κρατάω δυνατά. Δηλαδή, άμα έχει μια εξέταση 1500 ευρώ, που δεν την κάνει κανένας, την κάνω 1400. 1300 για να δώσω και το στίγμα στην κυβέρνηση ότι ξέρετε ότι εγώ στα πλαίσια της παραχολογίας σας και των παροχών σας κάνω και εγώ πλάτες, αλλά ξέρεις, εγώ θα σου μειώσω εκείνο, αλλά θα μου δώσει την ασπιρίνη. Θα μου δώσει το σαλοσπύρι. Θα μου δώσει το ένα, το άλλο κτλ. Κτλ. Λοιπόν. Λυπάμαι. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Δεν μπορώ να τα απαντήσω όλα. Σιγά σιγά, να ξέρετε, θα πετάω τις ατάκες, θα αντιλαμβάνεστε και εσείς από μόνοι σας το τι και πώς. Λοιπόν, να πάμε σε ένα κομψό διαφημιστικό και με την επιστροφή μας θα ανοίξουμε και τον τρίτο διαφημιστικό. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι, έτσι 23-10-90-90-90, 9-55 κοινό το μήνυμα στο 54-3-40 και στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. 5-11. Τι να πω εγώ για το ΠΑΟΚ ατρόμητο, ρε φίλε. Έρχεται το 1 τρίτο του ατρομήτου. Τι θα μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Σε παρακαλώ, ρε φίλε, τώρα μας προσβάλλεις, ας πούμε. Θα μας κοροϊδεύουν κιόλας. Εγώ τι εσείς δεν καταλαβαίνετε. Το 1 τρίτο του ατρομήτου έρχεται, είναι με 7 απουσίες. Εντάξει, έλα ρε, μην έρχεσαι και καθόλου, γιατί δεν έρχεσαι. Να το πάρουμε το παιχνίδι έτσι, να μην έχουμε και ζωρλίκια, γίνει καμιά στραβή κτλ. Έτσι. Τι θες να μιλήσω σοβαρά τώρα εγώ για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άμα κάτσω να μιλήσω σοβαρά εγώ για αυτό το πράγμα, θα με κορδεύει ο κόσμος, ρε φίλε. Να μιλήσουμε σοβαρά για το παλατάκι, μην νομίζει κανένα ότι την έχω πνίξει εγώ τη δουλειά. Για το παλατάκι και για το φωτισμό και για τον περιβάλλοντα χώρο, να τα λέμε και αυτά, έτσι, να μην πω χειρότερα πράγματα, να μην κουράσω κιόλα. Σιγά σιγά, κάθε πράγμα στον καιρό του. Την καλησπέρα μου. Το χάρη καλέ, το χάρη καλέ, χωροπηδούσα από τη χαρά μου, σαν το κατσίνκι χωροπηδούσα. Καλησπέρα λέει ο 739, εσύ δεν θα φτιάξει ένα κράτος που από τη στιγμή που γεννήθηκε υπάρχει η ρουφιανιά. Λέει 739, εύστοχο αυτό. Ναι, από συστάσεως του, αν βάζεις παρονομαστή τον Καποδίστρια, κάπως έτσι έχει η κατάσταση. Λέει ο 453. Πασχάλη, καλησπέρα. Λες για την αστυνομία. Για ποια αστυνομία, όταν οι αξιωματικοί που είναι στα γραφεία και υπογράφουν τις συμβάσεις των νέων για τη σχολή αξιωματικών, τους λένε από σήμερα, κύριοι, κολλήσατε το πρώτο σας ένσημο και είστε δημόσιοι υπάλληλοι. Μετά τους στέλνουν στις σχολές. Αυτά μου είπε παιδί, το οποίο πέρασε στην σχολή. Μάλιστα. Πάντα τέτοια. Τι να πω εγώ. Εσείς τα παραδείγματα τα έχετε, τα ακούτε, τα κάνετε και ούτως ή άλλως. Θα πληρώσουμε αυτό το πράγμα, ξέρετε. Θα πληρώσουμε αυτό το πράγμα, επειδή μπορεί να το αστειευόμαστε, να το κάνουμε τώρα, θα το πληρώσουμε και το πληρώσουμε άσχημα. Να το ξέρετε. Σούπερ, αυτό που ακούς. Την καλησπέρα μου στην Αγελαδοχώρα, στο φίλο μου τον Ηλία. Εδώ ζούμε πιο πολλοί Σκοπιανοί από Αγελάδες. Δεν υπάρχει Βόρεια Μακεδονία, δεν το αναγνωρίζουν. Μόνο Μακεδονία σκέτο. Έτσι ήταν, έτσι είναι και έτσι θα μείνει. Με κοιτάζουν στραβά όταν προσπαθώ να τους εξηγήσω κάτι άλλο. Ξεχάστε το, λέει, τα φιλιά μας. Δεν ξέρω, Λία, κατά πόσο μπορεί να γίνει εφικτό. Καλησπέρα στον Αντρίκο στο Ασπρόμαυρο Κέντρο. Καλησπέρα στον κύριο Γιώργο. Φυσικά πήγε. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει.